Παίζαμε με την ΠΑΕΚ που ήταν η πρωταθλήτρια κύπελλο. Μπήκα 20 λεπτά και βάλα 21 μπόνους. Και στο επόμενο παιχνίδι πάλι είναι πάγκο. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ήμουν και 20 χρονών μωρό. Θέλω να παίξω. Θέλω να παίξω. Λοιπόν, πήγαν οι θύνοντες οι μεγάλοι του ΑΠΟΕΛ τότε και με πούλησαν για 300 λίρες και ένα χαφ του κεραυνού. Η πιο μεγάλη στιγμή στην καριέρα σου, Μιχάλη, υπήρχαν πολλές. Το μπάσκετ 2005. Δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι ο Γκλήμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βάσο μου. Μεγάλη μου τιμή, ευχαριστώ πάρα πολύ που διευθέτησες να έρθει μαζί μας σήμερα και είναι και μέρα του αγώνα της Εθνικής Κύπρου εναντίον της Γαλλίας για το προκριματικά του Eurobasket. Σωστά. Τον κύριο Μπάρι Παπαέλληνα, πρόεδρος του κεραυνού, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ούτε για τον άλλον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιχάλη Κακιούζη. Καλαθοσφαιριστή, επιτυχημένο, με χρυσά μετάλλια. Σωστά, Eurobasket 2005. Ναι, ναι. Φιναλή το 2006 στο παγκόσμιο της Ιαπωνίας. Το Μιχάλη τον Καγκιούζη, προπονητή του κεραυνού Στροβόλου για τρίτη χρονιά. Κύριε, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Δεν είπες ότι ο Μιχάλης το 2006 κέρδισε τον LeBron James, τον Καρμέλο Άντωνι. Φυσικά, να τα πούμε στην πορεία. Να πούμε τους καλούς πρώτους που κερδίσαμε, όχι τα τους. Το Kobe Bryant. Στο 5-0 που έχει κάνει στους ομίλους η Εθνική Ελλάδος, δεν είναι. Μία ήττα, κάναμε στο τελικό. 9 νίκες, μία ήττα. Ναι, αλλά ποιος κέρδισε τότε, δυνατό. Απίστευτο πράγμα. Να βάλεις τη σύνθεση που έπαιξαν οι Αμερικάνοι. Εντάξει, κάποιοι ήταν νέοι και έγιναν μετά αστέρια. Ο Κόμπε δεν ήταν ο Μπράιντ. Ήταν την επόμενη χρονιά. Ο Λεμπρόν ήταν όμως. Ο Λεμπρόν ήταν ο Βέιντ. Ο Ντένις Βέιντ. Καρμέλο Άντωνι. Ο Καρμέλο Άντωνι, ο Κρις Πολ. Ήταν πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Ο Ντουάιτ Χάουαρντ. Και κερδίσαμε 195 τότε. Δεν θυμάμαι, νομίζω πως ναι. Ήταν εκατοστάρα πάντως. Ήταν 196 κάπου για μένα. Είδες κάτι θυμάμαι κι εγώ. Και την επόμενη μέρα στο τελικό μετά ήταν η πλημμύρα. Το 70-48 τι. Ήταν πολλά με λίγανε. Αλλά συμβαίνει αυτό, δεν είναι. Όχι, για μένα το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η Ισπανία, αν εξαιρέσει την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία τότε, είναι η καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών. Η Ισπανία του 2006. Γενικώς σαν Ισπανία. Δέστε το βάθος και τις επιτυχίες που έχουν. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουν μετάλλια, κάθε χρόνο είναι στους τελικούς, κάθε χρόνο διεκδικούν παγκόσμιο μεταλλητές, ολυμπιακά μετάλλια συνέχεια. Και είναι και μια εθνική ομάδα βλέποντας και θυμάμαι πολλά παιχνίδια. Η Ελλάδα τα έβρισκε σκούρα πάντα με την εθνική Ισπανία. Ναι, δεν ήταν ποτέ εύκολο. Ούτε και αυτή με εμάς. Απλά στις λεπτομέρειες ήταν πιο τυχεροί, πιο ικανοί. Πες το όπως θέλεις. Αν εξαιρέσουν το τελευταίο παιχνίδι του τελικού που χάσαμε. Πανηγυρικά. Πάλι υπάρχουν, μπορείς να πεις δικαιολογίες, αλλά επειδή δεν βλέπω εγώ δικαιολογίες ποτέ έτσι κι αλλιώς. Ναι, όχι, ήταν καλύτερη. Και η σύνθεση της Εθνικής Ισπανίας τότε από τους 12 ή 10 παίζαν στο NBA. Τότε. Δεν πήγαν μετά. Ήταν ήδη παίχτες στο NBA. Ο Γκαζόλ ήταν στο NBA. Ήταν πάρα πολύ. Ο Ρούντι Φερνάνδες πήγε μετά στο NBA. Ήταν ο Γιούλ. Ήταν πολύ καλή. Όλη αυτή η ομάδα ήταν. Ο Ναβάρο ήταν ομάδα η οποία για χρόνια ήταν όπως η δικιά μας φουρνιά. Κοίτα, και γενικά όμως μιλάω, δεν μιλάω για το 2006. Η Ελλάδα τα βρίσκει σκούρα με την Ισπανία. Ενώ η Ιταλία και ακόμα και τη Σερβία και πρώην Γιουγκοσλαβία είχε νίκες και Γαλλία. Αν πας πίσω στο 87, το πιο δύσκολο μάτς της Εθνικής Ελλάδος στο Ευρωμπάσκετ του Γκάλι ήταν που χάσαμε με 30 πόντους. Χάσαμε με την Ισπανία. Στην Αθήνα. Χάσαμε. Εγώ ήμουν εκεί, τα είδα τα μάτς. Οι Ισπανοί για μένα είναι παράδειγμα. Γενικώς, όχι στο μπάσκετ. Έχω φοβερή ταχύτητα στο μπάσκετ. Στον αθλητισμό είναι παράδειγμα. Βλέπεις το ποδόσφαιρό τους, βλέπεις άλλα θέματα. Είναι τρομερή. Είναι από τις εθνικές ομάδες οι οποίες έχουν μια εκρηκτικότητα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή και στο τρέξιμο είναι πολύ γρήγορο το μπάσκετ. Ξέρω, ήμουν τρία χρόνια στην Ισπανία. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι. Πολύ καλά. Ιωνικό, Νέας Φιλαδέλφειας. Ιωνικό, Νέας Φιλαδέλφειας, ναι. ΑΕΚ, το μεγάλο. Ξεπέταγμα να πούμε, ήταν μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου εφήβου, ναι. Το 96, αν δεν κάνω. Το 95. Αν δεν κάνω εγώ λάθος, νομίζω το 95 όμως είναι. Και μεταγραφή στην ΑΕΚ Αθηνών για 5 χρόνια. Ναι, 5. Πότε πήγες στην ΑΕΚ? 97 νομίζω. 95. Α,
95 πήγες. Το καλοκαίρι του 95. Πότε ήρθες στην Κύπρο για το μακάριον τουρνουά? Εκείνη τη χρονιά. Που σας κερδίσαμε. Σαν κεραυνός. Ναι, κεραυνός ΑΕΚ. Κεραυνός ΑΕΚ με τον Τζούροβιτς προπονητή. Την πρώτη χρονιά τη δικιά μου. Ήρθαν εδώ. Εμείς είχαμε τον Ντάριν Φόξ. Όχι, όχι, φιλικό. Μακάριον τουρνουά, ρε. Μακάριον τουρνουά. Εντάξει, είχαμε τον Ντάριν Φόξ και τον Λούις. Και είχα έναν Αμερικάνο προπονητή ψηλό 2-5 που τον έφερα από την Ελβετία, τον Λέοναρτ. Ναι, τον Γκάρι. Λοιπόν, και τους κερδίσαμε. Και ο Τζούροβιτς ήταν να φάει που πάνω του, ρε παιδιά. Είχε πάρει 5 της Εθνικής Νέων. Είχε τον Νίκο τον Χατζή. Τον Μπαρλά. Ναι. Μπαρλά. Εμένα. Ένα άλλο ψηλό. Τον Λίγκο. Τον Λίγκο. Αυτοί δεν είμαστε άλλοι. Είχε φέρει δύο του NBA. Ποιοι ήταν αυτοί του NBA? Ήταν του NBA. Ήταν. Ο ένας ήταν του NBA. Ήταν first draft. Ο ένας ήταν, λεγόταν Άντονι Πελ. Ο Άντονι Πελ 2-15. Και ο άλλος ήταν ο Γκάρτ, ήταν του NBA. Τον οποίο τον αλλάξαμε. Τον αλλάξετε, αλλά ήταν νούμερο 12 στο NBA. Άσχετο ότι δεν έφαγε ποτέ. Ρε Βάρη, αλλάξαν το μετά που χάσαμε. Μετά που χάσαμε, μετά που χάσαμε, αλλάξαν το. Μετά από πολύ καιρό το αλλάξαμε, δυστυχώς, αλλά ναι. Ο Άντονι Πέλε, θυμάμαι, ήταν ο σέντερ, ψηλός. Αλλά λεπτός, δεν ήταν ο πόνες. Τρομερός αθλητής, τρομερός αθλητής, αλλά ακατοίκητο. Α, οκ, κατανοητό. Οπότε η πρώτη συνάντηση με τον Μιχάλη του σκίσαμε. Ήταν νικηφόρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά κατέκτησε με την ΑΕΚ πρωτάθλημα το 2002. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη τότε που πήραμε το δάσμα εμείς. Ναι. Οκ, έκπληξε να το χάσουμε. Ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παντού. Εκείνη τη χρονιά ήταν έκπληξη να το χάσουμε. Από το 2000 και μετά η ΑΕΚ ήταν θέμα χρόνου να πάρει το δάσμα. Πήραμε το κύπελο. Δεν ήταν το 0-2 που έχανες. Ναι. Πήραμε το κύπελο το 2000 με τον κερδίζοντα τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα και εμείς πήραμε το Σαπόρτα εκείνη τη χρονιά. Το αντίστοιχο FIBA, όχι το FIBA Eurocup, το αντίστοιχο Eurocup είναι το Σαπόρτα. Το Σαπόρτα είναι το κύπελλο. Και ναι. Την επόμενη χρονιά ξανακερδίσαμε τον Παναθηναϊκό στον τελικό στο ΑΚΑ. Και το 2002, με Ιβκοβιτς τις δύο χρονιές αυτές, έτσι. Και την επόμενη χρονιά το 2002 πήραμε το ποτάσμα, είχαμε κάνει μία ήττα στο ποτάσμα, ήμασταν αίτητοι. Και φτάσαμε στα playoffs, διότι με ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν. Ο τελικός, ναι. Ναι. Εκείνη τη χρονιά, άμα το χάναμε το ποτάσμα, ήταν έγκλημα. Ήταν έγκλημα. Η ομάδα ήταν και αν είχε μείνει η ομάδα όπως ήταν, γιατί είχε πάρα προβλήματα οικονομικά. Για τα επόμενα 2-3 χρόνια θα πρέπει να το πετάσουμε. Και στην Ευρωλίγκα, τι έχουν πάει τελικό Ευρωλίγκα, στα προημιτελικά, στα ημιτελικά τη Ευρωλίγκα. Είχαμε δηλαδή τέτοιο. Δεν ήταν... Τι ήταν διαφορετικό σε εκείνη την ΑΕΚ από πλευρά μπάσκετ, επειδή έχει αλλάξει. Ο χάρτη τελείω. Ήταν διαφορετικό το μπάσκετ τη ΑΕΚ του Ιβκοβιτ τότε. Με τον μπάσκετ που βλέπουμε τώρα, δηλαδή ποιες είναι οι διαφορές τότε που βλέπεις που... Άλλη εποχή, δεν έχει καμία σχέση. Καταρχήν, πόσοι Έλληνες παίζανε, πόσοι ξένοι είχατε, πόσους... Αυτό όταν είχαμε τον Ξανθό προπονητή, γιατί είχαν μπει βάση από τον Ξανθό βασικά, ήμασταν 10 ξένοι και 2 Έλληνες. Okay. Στη 12, ήμουν εγώ και ο Νίκος ο Χατζής. Ναι. Όταν πήγαμε στο τελικό της Ευρωλίγκας. Όταν ήρθε ο Ιβκοβιτς, έβαλε όλους τους Έλληνες πίσω. Έπαιζε ο Νίκος, έπαιζα εγώ. Ήρθε ο Ντικούδης, ήρθε ο Ζήσης, ήταν ο υπουργός την προστασία του πολιτεύου, ο Κικίλιας. Είμαστε 6-7 παιδιά τα οποία παίζαμε κανονικά. Ναι. Δεν υπήρχε βέβαια και αυτό ότι το ανεξέλεγκτο 6 ξένοι, 7 ξένοι, καμία σχέση. Ναι. Οπότε ήταν φυσιολογικό. Είμαστε καλοί παίχτες και ήταν διαφορετικό. Εντάξει, οι Σέρβοι γενικώς, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ το πώς παίζουν, η προσέγγιση τους τα πάντα έτσι κι αλλιώς. Είχαν άλλη νοοτροπία στο παιχνίδι τους. Να παίζεις γρήγορα, να μην σκέφτεσαι το λάθος σου, να είσαι συγκεντρωμένος, λεπτομέρεια πάρα πολύ. Γενικά είναι η σερβική σχολή αυτή. Η σερβική σχολή είναι. Η Ελλάδα είναι, νομίζω, έχει τρομερή επιρροή από τους Σέρβους. Δηλαδή οι Σέρβοι ήταν αυτοί που άλλαξαν το τσιπάκι της Ελλάδας. Βρήκαν τον Ιωαννίδη σαφώς που ήταν και αυτό της ίδιας φιλοσοφίας. Σκληροί προπονητές, έντονοι προπονητές, λεπτομέρεια, απαιτητικοί προπονητές πάρα πολύ. Και αυτό μας έβαλε σε ένα καλούπι σαν λαό στο μπάσκετ και σιγά σιγά χτίζαμε πάνω σε αυτό και εξελίχθηκε. Ναι, αλλά η κατάκτηση του 87 πόσο βοήθησε τον μπάσκετ στην Ελλάδα? Το 87 είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Δηλαδή ο Μιχάλης ο Κακιούτσης δεν θα έπαιζε μπάσκετ. Δεν θα έπαιζε μπάσκετ. Μα σου λέω είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει με το. Κάποιος θα πει το ποδόσφαιρο του 2004, ναι, αυτό είναι μετά. Ναι. Το 87 όμως άλλαξε γενικώς τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Ήταν και μια περίοδος τότε
πολύ δύσκολη στην Ελλάδα πολιτικά. Ναι. Έτσι, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, υπήρχε τρομερή πόλωση. Μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ, ήταν πάρα πολλά πράγματα. Και το μπάσκετ εκείνη τη στιγμή ένωσε όλους τους Έλληνες. Ήταν το κοινό τους στοιχείο. Και από εκεί και πέρα, για να συνεχίσουμε και μετά. Γιατί εντάξει, και η προηγούμενη Ομοσπονδία Ελληνίδη Βασιλακόπουλο, εγώ δεν είμαι μηδενιστής. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος από το 80 μέχρι όταν έφυγε, σαφώς έκανε λάθη στο τέλος. Όλοι κάνουν λάθη. Και για μένα το λάθος είναι που δεν είχε φύγει νωρίτερα. Αυτό ήταν το λάθος του. Αν δεν ήταν αυτός όμως, το μπάσκετ δεν θα είχε τέτοια εξέλιξη. Κάθε γειτονιά, κάθε μπασκέτα, εγώ έπαιζα μπάσκετ σε ελιά. Είχε βάλει πατέρα μου σε μια Στεφάνη. Στεφάνη και έπαιζα μπάσκετ. Ναι. Όλες οι αυλές γεμίσαν με μπάσκετ. Όλα τα σχολεία με μπάσκετ, με μπασκέτες, με μπάλες. Και αυτό είχε διάρκεια. Όπως έχει και τώρα. Δηλαδή δεν είναι μια φωτοβολίδα. Πήρε στο ποδόσφαιρο, φωτοβολίδα εξαφανίστηκε. Mm-hmm. Από το 87 και μετά. Υπήρχε Ελλάδα... κάποια περίοδος, νιώθετε. Και μιλάω για την Ελλάδα, ότι είχε μια πτώση. Λογικό είναι αυτό. Όλες, γιατί η Ισπανία δεν είχε πτώσει. Όχι, μιλώ όχι αγωνιστικά. Μιλώ στον κόσμο και τον ενδιαφέρον να ασχοληθεί ναι, με τον. Ναι, γιατί μετά από κάποια στιγμή υπήρχε βομβαρδισμός. Άρα θα φτάσει στο top. Υπήρχε βομβαρδισμός. Έδειχνε η τηλεόραση 20 παιχνίδια την ημέρα μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν, και δεν το λέω υποτιμητικά, ο Παπάγος παραδείγματος χάρη, ναι. Είχε φτάσει να παίζει Ευρώπη. Και είχε, θυμάμαι εγώ, τρίτες, τετάρτες που παίζαν το τύπο κύπελο Κόρατς τότε. Mm-hmm. 7 παιχνίδια. Η τηλεόραση είχε κάθε εβδομάδα παιχνίδια. Από την αρχή που έβλεπες μόνο ένα κάθε Πέμπτη, τον Άρη, ξαφνικά υπήρχε βομβαρδισμό. Και έρχεται ένας κορεσμός βασικά. Κορεσμός, υπήρχε το 89 πάλι επιτυχία δεύτερη στην Σερβία. Δεύτερη στην Ιουγκοσλαβία, στην Κροατία, στο Ζάγκρεπ. Είναι λογικό να υπάρχει κάποιο κορεσμό και είναι λογικό να υπάρχει μια φθορά. Όμως αυτό οι βάσεις είχαν μπει πάρα πολύ. Ταλέντο υπήρχε. Εξελίχθηκαν και γενιές, γίνανε πιο υψηλές, πιο δυνατές, πιο γρήγορες σαν λαός. Οπότε αυτό είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο. Φαντάζομαι ότι η εθνική ομάδα, ότι αν δεν μπει στην τετράδα, είναι αποτυχία. Έτσι έχουμε φτάσει πλέον. Και αυτό είναι μπορεί να είναι πίεση, αλλά είναι η κληρονομιά, αυτό που βρήκαμε εμείς και αυτό που αφήσαμε και εμείς στους υπόλοιπους. Ναι. Και είναι τρομερό, γιατί δεν είναι η συμμετοχή σε ένα ευρωμπάσκετ ή σε μια τελική φάση. Το να μην μπει στην τετράδα είναι αποτυχία. Και αυτό δείχνει την ποιότητα, το πρέπει. Το expectations που υπάρχει αυτή την εθνική ομάδα. Και το κύριε Πάρης, συμφωνείτε? Δηλαδή χρειάζεται ένας τίτλος, ένας αθλητής, όπως ήταν και ο Μάρκος Παγδαντής στην Κύπρο και μπράβο του, που έκαμε πάρα πολύ κόσμο να βγει να δοκιμάσει το τένις. Χρειάζονται αυτά η κάθε χώρα, να το πω έτσι, κάποιος να κάνει το βήμα το παραπάνω για να συνεχιστεί. Είναι ακριβώς αυτό που λείπει από το κυπριακό μπάσκετ. Ότι κανένας δεν μπορούσε να κάνει αυτό το βήμα, το έξτρα. Πήραμε λίγο από την Ελλάδα τότε. Πήραμε την όθηση του 87. Δηλαδή το 87 τι έγινε. Ξαφνικά στην Κύπρο ενδιαφέρθηκε ο κόσμος, ανακάλυψε ο κόσμος ότι υπάρχει μπάσκετ. Το μπάσκετ στην Κύπρο ιδρύθηκε το 1966. Μάλιστα. Η Ομοσπονδία έγινε το πρώτο πρωτάθλημα. Εγώ έπαιξα στα 16 μου το 68 στο ΑΠΟΕΛ, ας πούμε. Αλλά ο κόσμος ήταν λίγος. Παρότι περιφερειακά υπήρχε παραπάνω ενδιαφέρον, διότι υπήρχαν οι ελευθέρες πόλεις, η Μόρφω, ας πούμε, που είχε το Διγενή και είχε πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχε η Κερίνια που είχε την Μπάικ, που ήταν προαθλήτρια, που είχε πάρα πολύ κόσμο. Η Αμόχωστος φυσικά με την Ανόρθωση κλπ. Αλλά όλα αυτά, επειδή ουδέποτε μπορέσαμε να παράξουμε έναν παίχτη. Όπως παλιά ο Νίκος, για την Ελλάδα. Ας πούμε ποδοσφαιριστές. Σωτήρης ο Καϊάφας, ο Σαβίδης. Πήγαινε, έπαιξε στην ΑΕΚ. Ο Παπαδόπουλος έπαιξε Ολυμπιακό Πειραιώ. Ο Κουρέας έπαιξε Ολυμπιακό Πειραιώ. Ο Παύλος ο Βασιλείου παλιά έπαιξε Ολυμπιακό Πειραιώ. Ο Τάσος της ΕΠΑΣ έπαιξε στην ΑΕΚ. Λοιπόν. Μετά πήγαν άλλοι, πήγαν ο Κάς, έπαιξε. Ο Γκομίτης, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνος. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνος, ας πούμε. Ναι. Εδώ είναι μεγάλη νόθηση στο ποδόσφαιρο, διότι έβλεπες έναν Κυπρέο να παίζει center for του Παναθηναϊκού εναντίον της Μπαρσελόν. Ναι. Εμάς το μάξιμο που καταφέραμε ήταν να πάει ο Κοζάκης, ο Ανδρέας που παίζαμε μαζί στην Εθνική Ομάδα. Στο Ολυμπιακό Πειραιώς το 86-87. Έγινε και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Πειραιώς και παθηχιαστών. Και τέλειος. Μετά έπαιζε ένα ερασιτεχνικό τεχνικό μαζί μου. Καταλαβες. Δηλαδή... Το 86-87 ακόμα επέζατε στον κεραυνό. Όχι, το 2005 ξαναπαίξαμε μαζί. Το 89 ήταν ο πρώτος τίτλος. Ναι, ναι. Οπότε
Δυστυχώς αυτό λείπει από την Κύπρο, να είχαμε ένα μεγάλο όνομα να το ακολουθήσουν. Ναι. Ακολουθήσαμε την Εθνική Ελλάδος τότε, διότι ανοίξαν τα σύνορα, φέραμε τους πρώτους ξένους, εμείς είμαστε ένα από τους πρώτους που τους φέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα το 89, το Double. Μετά υπήρχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για μια 15ετία, μέχρι το 5-6-7. Οπότε μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξαφνικά ανοίξαν τα σύνορα, μας είπαν φέρτε όσους ξένους θέλετε. Εγώ τότε φόραζα, λέω βάρτε ένα limit, βάρτε 5-6 ξένους, όχι 10. Είχαν ομάδες που είχαν 10 ξένους. Και πηγαίναμε στις συζητήσεις της Ομοσπονδίας και μου έλεγα «Α, καλά κύριε Πάρη, εσύ έχεις τον Τρισόκαν, τον Αναστασιάδη και γι' αυτό δεν θέλεις να φέρνουμε 10 ξένους». Έφερνα 10 ξένους, για 10 χρόνια είχαμε ένα generation gap. Αν δείτε ποιοι έπαιζαν στην Εθνική μέχρι πριν 2-3 χρόνια, ήταν όλοι 35 χρονών και πάνω. Της γενιάς μου. Και από το 35 ως το 25 δεν είχε ούτε ένα. Χάσαμε 10 χρόνια με την εισαγωγή ανεξέλεκτα των ξένων από το 5 έως το 13 που ξεκίνησε η κρίση. Εγώ να πάω λίγο πιο πίσω όμως, ναι. Να ξανάρθουμε στα... ναι. Για τον κύριο Μπάρη. Από ΕΛ, Στίβο, σωστά. Ο Πάρης ο Παπαέλληνας, και λέω το... αγαπούσε τον Στίβο και από εκεί ξεκίνησε. Εντάξει, κοίταξε, ο Στίβο είχα πάντα πολλά μεγάλες σχέσεις. Είχαν τον Τίνο τον Μιχαηλίδη που ήταν ανιψιός μου, οπότε ήταν πρωταθλητής Βαλκανιονίκης, Πανελληνιονίκης και μετά προπονητής στην Κύπρο. Ο Αντώνης ο Δράκος, πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, πολύ φίλος κολλητός του αδερφού μου Κουμπάρη. Οπότε και εγώ ήμουν στο Στίβο, φέραμε μαζί με τούτο. Στο Γασιπί. Ναι, ναι. Φέραμε μαζί, είμαι μέλος του Γασιπί που το 18 μου. Φέραμε το photo finish στην Κύπρο. Εγώ το φέρα στην Κύπρο το 78 και κάναμε, ευκάλαμε τα φωτογράφημα. Ναι, ναι. Το φέραμε από την Ωμέγα και το έβαλα εγώ τους τεχνικούς του γραφείου και το επεξεργάζονται, ας πούμε. Εντάξει, έχω πάει σε, ας πούμε, για να καταλάβεις τους πρώτους αγώνες μεγάλους που πήγα το 69 επί Χούντας, στάδιο Καραϊσκάκη, οι πανευρωπαϊκοί αγώνες στην Αθήνα. Ηλικία των 17 χρονών. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, μετά πήγα πάρα πολλούς Ολυμπιακούς, πήγα Λος Άντζελες το 84. Σε όλους τους παγκόσμιους αγώνες σχεδόν πήγαινα, διότι οι παγκόσμιοι αγώνες είναι πολλά ευχάριστοι. Είναι 6-7 μέρες. Είναι ωραία πόλη. Δύο εβδομάδες και πάνω. Είναι Ολυμπιακοί που είναι χαμός κόσμου. Εντάξει, πάντα υπήρχε το ενδιαφέρον για Στίβο. Και πώς από ΑΠΟΕΛ το 68. 72 ο κύριος Πάρης Παπαέλληνας. Θυμάμαι, είσαι μια ανταλλαγή ποδοσφαιριστή στη μεταγραφή σας. Ναι, ναι, ναι. Καλά θυμούμαι. Ναι, ναι. Ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που ήθελε? Ήταν ένας χαφ που τον ήθελε ο Μάρκοβιτς, θυμούνται οι παλιοί. Ο κύριος Πάνος Μάρκοβιτς. Ο οποίος ήταν ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ στο ποδόσφαιρο. Όταν τα ΑΠΟΕΛ μπήκε πρώτη κατηγορία στην Ελλάδα, αν επί Χούντας το 1973. Εντάξει, διότι ο πρωταθλητής τότε ανέβαινε στην πρώτη αλφα-εθνική. Διάβασα. Τα ακούσετε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και στο μπάσκετ ήταν το ίδιο, και στο βόλεϊ. Ο πρωταθλητής Κύπρου έπαιζε στο. Στο μπάσκετ έπαιζε με πανεπαρχιακό, οπότε μπορούσε να φτάσει μέχρι η πρώτη εθνική. Στο βόλεϊ μπήκαν ομάδες. Η ανόρθωση μπήγαινε στην πρώτη εθνική και έπαιζε τότε. Ήταν ωραίο σύστημα και ίσως είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Για να αναζωογονήσουμε το μπάσκετ στην Κύπρο. Μετά, έτσι, πιδόλιο στο θέμα. Ναι, όχι, αλλά όχι, όχι. Για να κάνουμε κάτι, να πάει το μπάσκετ μπροστά, εάν έχεις έναν κίνητρο σαν πρωταθλήτρια Κύπρου να πάει να παίξεις στην Αλφα Εθνική, τότε αυτομάτως αλλάσεις επίπεδο. Και δημιουργάς ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω στην Κύπρο να έχει πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται. Αν κάτσετε να δείτε πόσοι βλέπουν Ευρωλίγκα, πόσοι ξέρουν για μπάσκετ στην Κύπρο, θα βρείτε εκατοντάδες χιλιάδες. Το ξέρουν είναι σχετικό, έτσι. Όχι, δεν ξέρω, αλλά βλέπω. Είναι οπαδί. Είναι οπαδί. Είναι οπαδί της Καλαθόσφαιρας. Όπως και στην Ελλάδα. Προπονητές. Πάρα πολύ. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Στα γήπεδα μας πώς έρχονται? 500. Αν έρθουν. Στον Κεραυνό έρχονται. Σε άλλα γήπεδα έρχονται καθόλου. Το ΑΠΟΕΛ, ας πούμε, δεν έχει ομάδα, δεν φέρνει κόσμο. Στον Κεραυνό αυτό που λέει είναι
είναι σημαντικό γιατί δεν είμαστε ποδοσφαιρική ομάδα. Mm. Δεν υπάρχει πίσω δηλαδή το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος έχει δημιουργηθεί από την ομάδα και από τις επιτυχίες. Δεν έχει δημιουργηθεί από το ποδόσφαιρο. Ωραία. Από την να ρωτήσω κάτι, κύριε Πάρη μου. Που τη στιγμή που ξέρουμε ότι για εμάς είναι μονόδρομος σαν κυπριακό προϊόν να πάει μια κυπριακή ομάδα στην Α1, γιατί δεν γίνεται? Είπα, προεργασία. Διότι παλιά. Μπορεί παλιά, να γίνει. Γιατί είναι. Άκου να δεις, να σου πω. Παλιά κολούσαμε πάνω στο θέμα του Τουρκοκύπρη, Τουρκία, με προκαλέσουμε και λίγα. Βλακίες. Οπότε πηγαίναμε, μας έλεγαν, μα το Υπουργείο Εξωτερικών ή η Ελλάδα δεν θα το δεχτεί, γιατί. Επειδή θυμούνταν τα κατάλοιπα της Χούντας, ότι έγιναν πριν 40-50 χρόνια τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, ο κεραυνός μπορεί να πάει στο BXN, πώς το λένε το πρωτάθλημα, του Λουξεμβούργου να παίξει, της Βελγίου Ολλανδίας αν θέλει. Mm-hmm. Η, μια Ισραηλίτικη ομάδα παίζει στη Βαλκανική Λίγκα. Mm-hmm. Μια άλλη παίζει στην Αδριατική Λίγκα. Η ΑΕΛ παίζει στην Balkan League. Όπου mm-hmm. θέλεις παίζεις τώρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανένας να σου πει γιατί παίρνεις invitation να παίξεις σε μια λίγκα. Okay, άρα γίνεται. Άρα γίνεται. Μάλιστα. Παλιά ήταν πολιτικό το θέμα, σου έλεγα αν κολλούμε στα πολιτικά. Εγώ πήγα πολλές φορές και φτάναμε στον Υπουργό Εξωτερικών. Με έλεγε, μα μην κάνετε έτσι πράγμα, μήπως προκαλέσουμε και κάνουν και οι Τουρκοκύπροι να πάνε να παίζουν. Όταν λέτε, πόσο παλιά, κύριε Πάρη? Πριν 5 χρόνια, πριν 7 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Που ξανά ήρθε το πράγμα, ναι, για συζήτηση. Εγώ πάντα υποστήριζα ότι είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από την μετριότητα. Να ανεβούμε. Ναι, ναι. Ωραία, για να ρωτήσω εσένα, Μιχάλη, για τον ΕΣΑΚΕ. Αυτό το πράγμα, μια κυπριακή ομάδα, είναι ελκυστικό για το ελληνικό προϊόν να έρθει μια κυπριακή ομάδα mm-hmm. στο πρωτάθλημα? Εσύ που έπαιξες στην Ελλάδα. Μια φορά κάνει καιρό. Ναι. Ναι. Κοίτα, συμφωνώ με τον Πάρη αυτό που λέει ότι, ότι θα υπάρξει αναβάθμιση. Έτσι. Και για το ελληνικό πρωτάθλημα, καταρχήν η οργάνωση που έχει ο Κεραυνός. Mm-hmm. Αυτό που κάνει τον Brand, Κεραυνός, Κεραυνός και η ΑΕΚ είναι δύο ομάδες οι οποίες στηρίζουν αυτή τη στιγμή το κυπριακό μπάσκετ. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Ναι, ναι. Δεν το έχουν ομάδες στην Α1 ή στην Α2 ή στη Β' Εθνική στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καμία σχέση. Η συνέπεια, και μιλάω για τον κύριο τώρα, έτσι, η συνέπεια στο οικονομικό κομμάτι, στην οργάνωσή του, στο πώς είναι τακτοποιημένα, το ξέρεις και εσύ καλύτερα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ευλογούμε τα γένια μας, είναι πραγματικότητα, έτσι. Ναι. Και εγώ το λέω ότι στην Ελλάδα, λέω παιδιά, μακάρι μία ομάδα. Π.χ. δεν θέλω να πω ονόματα στην Ελλάδα, να έχει την οργάνωση που έχει ο Κεραυνός. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Mm-hmm. Φύγε. Πάρε μια ομάδα στην Ελλάδα που έχει αφημί που το δίνει και αγόρασε το κεφάλι εδώ πέρα να παίξει. Και μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν, συγγνώμη, υπάρχουν και κίνητρα να πας. Οικονομικά κίνητρα, μα, κύριε Πάρη. Ίσως ξεκινάς και με λεφτά πολλά. Θα ήταν το επόμενο πράγμα που ήταν να πω. Ξέρεις, ναι. Για σκέψου τώρα να παίζει ο Κεραυνός με το ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Πού θα έπαιζε? Ας το αυτό. Όχι, βάλε ας το με ποιους θα παίζει. Εγώ λέω ότι σου δίνει το ο ΕΣΑΚΕ σου δίνει λεφτά. Που θα ερχόταν να δει το παιχνίδι, ναι. Που είναι έσοδα για την ομάδα. Ναι, αλλά επιπλέον δεν θα έπρεπε να αυξηθεί και το budget εδώ πέρα για να είσαι. Στην Ελλάδα όμως φαντάζομαι ότι οι ομάδες ξεκινάνε στην Ελλάδα. Όλες οι ομάδες ξεκινάνε στην Ελλάδα με 500.000 ευρώ. Τι το λέω, ναι, ναι. Τι το λέω. Από το στοίχημα, ναι. Και από την τηλεόραση. Ναι. Έτσι ξεκινάνε οι ομάδες. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Ακόμα και το Μπαγκράτη και το Σπόρτινγκ. Η Α1. Μισό εκατομμύριο. Η Α1. Οι κάτω ομάδες. Όσο ανεβαίνει πάνω, αυξάνεται. Γιατί έχει άλλες διαφημίσεις, άλλη πρόοδηση, διαφορετικό. Αυτά τα χρήματα. Ο Πάρης θα βάζει την τσέπη του. Και η ΑΕΚ φαντάζομαι. Σκέψου λοιπόν αυτά τα χρήματα να ήταν πλάς στο budget. Δηλαδή παίξαμε με την Ντόφα τώρα και η Ντόφα είχε 5 εκατομμύρια budget. 6 εκατομμύρια. Και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Εμείς έχουμε, δεν ξέρω πόσα χρήματα έχουμε, καμία σχέση. Όσο παίρνουν δύο παίκτες Ντόφα είναι όλο το budget του Κεραυνού. Και είσαι ανταγωνιστικός. Δηλαδή υπάρχει βάση, υπάρχει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ανοίγουν και άλλοι ορίζοντες. Διαφημίσεις. Τηλεοπτική στέγη, κόσμο στο γήπεδο, παιδιά που θέλουν να έρθουν. Ναι, αλλά νομίζω και η ερώτηση του Νεοκλή, το δεύτερο σκέλος είναι, είμαστε attractive για τον Ελλαδίτη να μας δεχτεί? Να σου απαντήσω εγώ. Να πει ο κύριος, ναι, ναι. Οι μισές ομάδες στην Ελλάδα. Θα είμαστε θέλα. Κάνεις να πει. Οι μισές ομάδες δεν έχουν λεφτά. Δηλαδή αν ξέρεις, ακόμα και τα δύο τρίτα θα έλεγα. Αν ξέρεις τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, πας παρακάτω είναι το χάος. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, που είναι μεγάλη ομάδα,
Είναι συνέχεια χρεωμένοι. Ναι. Ο Άρης το ίδιο. Ναι. Η ΑΕΚ το ίδιο ακόμα. Δηλαδή... Κάποιος έκαμε πρόταση του Μιχάλη Πέρση να πάει στην Ελλάδα και η πρώτη ερώτηση που του κάμα στο interview, πώς θα διαχειρίζεσουν την ομάδα εάν έμεναν οι παίχτες μας τρεις μήνες απλήρωτοι. Άκου τώρα, κάμουν ένα interview για προπονητή. Άρα σε προετοιμάσανε. Ναι, κατάλαβε. Τα ξέρω στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Παίξαμε φέτος ένα φιλικό στην Καρδίτσα, που είναι ένα χωριό στη, δίπλα από τη Λάρισα, ξέρω εγώ. Χωριό των 50-60.000. Μπορούσε. Ναι, που είναι μπορούσε και λοιπά. Έχουν ένα ωραίο γήπεδο των 3.000 θέσεων. Είμαστε 1.500. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, έχουν το ίδιο budget σχεδόν μαζί μα. 1.000.000 και κάτι. Ναι. Εντάξει. Και μου λέει, είδα το διευθυντή του, τον πρόεδρο τη εκεί, μου λέει, κύριε Βάρη, μου λέει, εμείς ξεκινούμε 400.000 που στοίχημα, 250.000 που το τηλεόραση, 650. Μετά, αν γεμίσουμε το γήπεδο 5-6 φορές που θα έρθει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πλάμα, κλπ. Άλλες 300. Μια διαφημισούλα, άλλες 100. Τοπική φορείς η διαφήμιση. Τοπική φορείς, τοπικούς από την περιοχή. Αν πιάσω και έναν μεγάλο σπόσορ άλλες 100, ίσαν μας. Πέρσι μου λέει βάλαμε 28.000 εμείς η διοίκηση. Εσύ μου λέει πόσα έβαλες. Σιώπα του. Πάμε παρακάτω. Next question μου λέει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πλέον ασφαλώς και είσαι. Είσαι ελκυστικό. Είσαι ένα νοικοκυρεμένο σωματείο. Είσαι ανταγωνιστική ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ σου λέω να μην είναι ο κεραμένος. Να είναι τα ΠΟΕΡ. Αν είναι τα ΠΟΕΡ αύριο θα φέρνει 3.000 κόσμο. Η σχέση σας με τον κύριο Γιώργιο. Πάρα πολύ καλές. Ναι, αφού ξέρετε και εσείς και στον κεραυνό και έκαμε το τότε με τον Προμηθέα. Ναι. Πάω πίσω, κύριε Παρήμο. Ναι. Μπορεί πολλές φορές να τα είπες, αλλά επειδή πρώτη φορά είσαι στο Αλφα Podcast, είχες πανεπιστήμια, είχαν αποδεχτεί να πάει στο εξωτερικό. Ναι. Το 70. Ναι, το 50 χρόνια περίπου. Είναι ωραία να ακούσει ο κόσμο. Να σα πω. Sorry, Μιχάλη, αλλά λέμε για το. Και εγώ είμαι ιστορία, μου αρέσει να πω. Να σα πω την ιστορία. Και πήγε στο AUB, στο American University of Beirut. Σωστά. Ναι. Για να είσαι κοντά. Ακριβώ. Ξέρει καλά την ιστορία. Διάβασα. Εντάξει. Τότε ήμουν στα ΠΟΕ. Ήμουν και πρώτη πεντάδα. Ήμουν 20 χρονών, ήμουν στρατιώτη κλπ. Έρχεται ο κύριο Παλάδιο. Εξαιρετικό προπονητή, παραπάνω του Στίβου, αλλά έκαμε και στο μπάσκετ. Ήταν λίγο κοκαλούι του Μπουμπούξου, κέρδιζε πάντα μάση τελευταία δευτερόλεπτα. Οπότε ο άνθρωπος για να κάνει σωστά η δουλειά του, μόλις ήρθε, λέει: ποιοι θα μείνουν στην Κύπρο και ποιοι σπουδάζουν ή θα φύγουν. Εγώ επίασε γύρω που σπουδάζουν. Λοιπόν, ξεκίνησε, δεν μα έβαζε μέσα. Εντάξει. Λοιπόν. Εγώ είχα 5 εγγραφές να πάω στην Αμερική, διότι ο αδερφός μου έπινε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Γενικά η οικογένειά μας ήταν της Αμερικής. Λοιπόν, σε πανεπιστήμιο. Ναι. Προτίμησα να πάω στο American University της Βίλιδου για να έχουμε κάθε Σαββατοκυριακό να παίζω. Άλλη μπελά. Είναι η αγάπη προς τον αθλητισμό. Εντάξει. Τρομερό. Οπότε δεν μας έβαζε ο κύριος Παλάδιος. Εγώ ζήτησα να φύγω που τα πω. Στο 10ο μάτς που ήμουν μπάνκο και έμπαινα 10 λεπτά μέσα, είχε παιχνίδι, παίζαμε με την Bike που ήταν η πρωταθλήτρια, κύπελλο. Μπήκα 20 λεπτά και έβαλα 21 πόντους. Και στο επόμενο παιχνίδι πάλι είδε μπάνκο. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ήμουν και 20 χρόνων μωρό. Θέλω να παίξω. Έθελα να παίξω. Λοιπόν, πήγαν οι θύνοντες οι μεγάλοι του ΑΠΟΕΡ τότε και με πούλησαν για 300 λίρες και ένα χαφ του κεραυνού. Επίσης και ένας άλλος καλός φυριστής που τα βοήλω όμως, είναι μαζί σου. Ο Νάσος, ο Παναγιώτης. Α, για τον Νάσος, ο Παναγιώτης. Και ο Νάσος ήταν μαζί. Ο Νάσος ήταν αιώνιος φοιτητής. Ήταν φοιτητής της Νομικής, ήταν 28 χρονών και πήγαινε ο χέρος στην Ελλάδα. Οπότε ήταν μέσα σε αυτούς που ήταν πανεπιστήμιο. Οπότε φύγει και αυτός. Και μείνατε, πήγαινατε στο AUB. Ναι. Ερχόσασταν, αγωνίζεστε με τον κεραυνό. Ναι, ναι. Και ερχόμαστε στη δεκαετία χωρίς τίτλο. Χωρίς τίτλο για πολλά χρόνια. Ήταν ΑΕΛ, Αχιλλέας τότε. Δεν είχαμε καλή ομάδα. Διότι θυμάμαι και εγώ είμαι γέννημα του 68. Θυμάμαι το παλιό. Διότι μείνεις καδίπλα από το Γασίμιδη. Και από τα γραφεία σας.
απέναντι στην πολυκατοικία του Σακόρα, αφού την λεγόμενη. Α, μείνει και ναι, 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 θυμούμε, ναι, ναι. Τέλεια δίπλα σα. Και πήγαινα στο Γάσι Πι, θεωρούσα μπάσκετ, βόλεϊ, προπονήσει ποδόσφαιρο. Μα ήμουν Στίβον, τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Σε ένα γήπεδο όλα μαζί. Σε ένα γήπεδο ήταν όλα μέσα. Ο Κόνιαλη που έψηνε τι σούβλε του και μίλησα. Και με σουρανούσε να πω η ΑΕΛ τότε. Το ΑΕΛ, ο Αχιλλέας. Αχιλλέας, ναι, ναι. Και λίγο το ΑΠΟΕΛ. Το ξεπέταγμα του κεραυνού άρχισε τη δεκαετία του 80. Μπράβο, ναι, ναι. Με κάτι χαμένου τελικού κυπέλου, με κάτι χαμένου playoffs από ό,τι θυμούμε. Ναι, ναι. Πιάσαμε τον Παλάδιο τότε. Δηλαδή, για να δει πώ γυρίζει, α πούμε, τα είχαμε τον Παλάδιο, δεν μα βάζει να παίζουμε. Και μετά, εντάξει, τον ήβρα τον κύριο Παλάδιο πριν μερικού μήνε. Μου λέει, θυμάσαι, μου λέει την ιστορία. Ποια ιστορία. Μου λέει που ήρθα στον κεραυνό. Του λέω, δεν θυμούμαι. Μου λέει, τότε λέει οι προπονητές, άκου Μιχάλη, επέρναμε 50 λίρες το μήνα, δηλαδή 80 ευρώ σημερινά. Και ήρθες και επέμενες να έρθω στον κεραυνό. Και σου λέω, πάλι μου, μα τώρα επαντρεύτηκα να κάνω παιδί, ήταν, μιλούμε το 82-83 περίπου. Πρόεδρος ήταν ο κύριος Ζευλάρης. Ναι, ναι, ο κύριος Ζευλάρης. Λοιπόν, και σου είπα, να παντρεύτηκα να κάνω παιδί, να μείνω μόνο να κάνω προπονητή του Στίβου, δεν θέλω να είμαι προπονητή του μπάσκετ. Λοιπόν, και μου είπε 200 λίρες το μήνα. Ειλικρινά, δεν θυμούμαι έτσι που λένε. Που 50 μου λέει, να αντιθώ 200, ήρθα μου λέει. Και μείναμε μαζί, πήγαμε 2 χρονιές τελικών το πλοίο και χάσαμε 2 χρονιές έναν πόντο και 2 πόντους. Στο τελευταίο final παιχνίδι. Ναι, final παιχνίδι. Μια από την ΑΕΛ και μια από τον Αχιλλέα. Και ήρθε το 89. Που τα πήραμε όλα. Που τα πήραμε. Και τελικό κυπέλλου με Απόλλωνα στον μπάσκετ, δεν κάνω λάθος. Στα playoffs. Με τον Αχιλλέα Καϊμακλείου. Με τον Αχιλλέα Καϊμακλείου. Που είχε 7 της Εθνικής Κύπρου, ας πούμε. Ναι. Ήταν οι Ασικαλίδες τότε. Ασικαλίδες, ο Μιραλάης. Κυριάκου. Κυριάκου. Ο Γιαγκουλής. Ο Γιαγκουλής, ο Χαραλάμπους, ο Ανδρέας, ο Κωστής. Όχι, ήταν δικός της. Ο Σαβίδης ήταν όλοι αυτοί, ναι. Και ήταν επιτέλους. Επιτέλους, ναι, ναι, ναι. Πρώτος ναι. Τίτλος. Μάλιστα. Ακολουθήσαν μετά 9 τίτλοι. 9 τίτλοι και πολλά κύπελλα. Πολλά κύπελλα. Αλλά τι κέρδισε ο Πάρης ο Παβέλινας που τούν το πράγμα. Δηλαδή, going back, ακόμα είσαι active, πρόεδρος, έχεις τα όνειρά σου για την ομάδα. Τι είναι το motivation, ως που μπορεί να φτάσει ο κεραυνός. Κοιτάξτε. Έτσι ο προπονητής εδώ και... Άκου να δεις, οι μεγαλύτερες μας επιτυχίες ήταν στην Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, δηλαδή αυτό που πετύχαμε το 2000-2001 που φτάσαμε στο προημιτελικό του Σαπόρτα που ήταν το κυπελλό κυπελλούχων ουσιαστικά. Ναι. Κερδίσαμε το Παρίσι με τον Τόνι Πάρκερ, κερδίσαμε τον Ερυθρό Αστέρα. Κάναμε κάτι το οποίο πολύ πριν το ΑΠΟΕΛ εκατόρθωσε στο ποδόσφαιρο να φτάσει για με που φτάσε, εκατόρθωσε το κεραυνός. Ένας μικρός κεραυνός, χωρίς πολύ κόσμο, με resources μικρά. Εντάξει, οκ ναι, okay, ναι. Κλπ. Νομίζω να φτάσεις παραπάνω αγωνιστικά από το να προχωράς στην Ευρώπη, να μπεις στο Champions League που πήγαμε και εμείς για πρώτη φορά πριν 3 χρόνια πάλι, 4. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Αλλά τούτο που κερδίσαμε στον κεραυνό, εγώ λέω σαν Πάρης, σαν οικογένεια, ας πούμε, είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει εκεί. Δηλαδή, έχουμε έναν αθλητικό κέντρο, το οποίο έχει το όνομα της οικογένειας μας, το οποίο έχουμε καθημερινά 800 παιδιά που γυμνάζουν. Έχουμε τένις, έχουμε φούτσαλ, έχουμε ακαδημίες ποδοσφαίρου, έχουμε ελίτ εστιατόριο, έχουμε ομάδα. Και πάτελ τώρα. Πάτελ. Έχουμε πάτελ. Λοιπόν, οπότε, νομίζω όλη η προσφορά είναι εκεί. Εγώ είμαι. Κλείσει οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές, ναι, εντόπως σου... Ακριβώς. Εξαρτάται τι γίνεται και ο καθένας στη ζωή. Ναι. Εγώ δεν θέλω να με θεωρεί ο κόσμος και να είμαι ο ήρωας του ΑΠΟΕΛ ή της Ομόνιας και λοιπά και να μου λέω γεια σου πρόεδρε. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τον που κάνω, με την παρέα μου, με τους φίλους μου. Όρεξη υπάρχει. Όρεξη υπάρχει. Τα παιδιά μου τώρα μέσα στο μπάσκετ να συνεχίσουν. Άρα... Κύριε Παρή μου, πιάσε με χτες προχτές τηλεφώνου ο Κωνσταντίνος ο Χαραλαμπίδης. Μάλιστα. Και λαλί μου, νεοκλή, λαλί μου, μπράβο τούτα που κάνετε, λαλί μου, για το μπάσκετ, αλλά να σου πω κάτι, λαλί μου, έχω τις κόρες μου, λαλί μου, στον κεραυνό. Α, ναι, ναι, ναι. Μα είπε μου το τελευταίο, ναι. Και λαλί μου, πάω εγώ, ας πω, να δω U14 παιχνίδι, ρε φίλε, λαλί μου, και
Φίλε, θωρώ τον κύριο Μπάριν τζαμέ και κάθε και θωρεί τα κορίτσια που έσουν μπάσκετ, λαλί μου. Λαλό του Ασουάρου, μιλάζα τζαμέ. Λαλί μου, ναι, τούν το πράγμα για μένα, λαλί μου. Μόνο και μόνο που είσαστε τζαμέ και θωρείτε τον το... Ο γονιός που το θωρεί, η εκτίμηση που πιάνετε και εσείς που το γονιό. Είναι κάτι το οποίο είναι... Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι, δηλαδή... Η αναγνώριση του ότι έχεις προσφέρει βασικά. Το που λέει ο κύριος Πάρης είναι ότι μόνο και μόνο που δημιουργήθηκε το ρούλο το... Οικοδόμημα, το structure, και το λιμένα τσάμε. Ξέρεις, είναι πολλά... Κάπως αστείο, ας πούμε. Προχτές είδα τον Πολυβίου, ας πούμε, που είναι ο εγγονός. Ο Πόλης, ναι. Έπιαμε προχτές ο Κύπρος, ο Ηλιάδης. Μου λέει, μα ξέρεις ο εγγονός μου... Πες είμαι ασκή. Ο δικός μου. Ποιος, ναι. Ο Νικόλας, της Μίας. Νικόλας, μου λέει, παίζεις τον Κεραυνό, Under 12, έρχομαι Κεραυνό. Λέω, ας φέρουμε χωρικό μου. Βλέπω ανθρώπους, ας πούμε, της ηλικίας μου, 70+, ας πούμε, οι οποίοι πλέον έρχονται στο γήπεδο και βρίσκονται στις τράπου 30-40 χρόνια. Αλλά είπατε, νιώθετε ότι το γεγονός ότι είναι δύο ομάδες πλέον που χτυπάνε τον τίτλο, εντάξει, είναι και μια ανανεωμένη περισσότερο ανόρθωση τα τελευταία 1-2 χρόνια υπολογίσιμη ομάδα. Ο ΑΠΟΕΛ, τον οποίο είμαι ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ με τα δικά του προβλήματα, κάνει καλό, κάνει κακό πολύ στον μπάσκετ μας. Ο μη ανταγωνισμός και ένας γενικότερος. Το φυσιολογικό, το υγιές είναι μία η ΑΕΚ, μία ο Κεραυνός. Έτσι πάει τώρα. Ναι. Μετά η ΑΕΛ, μετά ο ΑΠΟΕΛ, έτσι δίνει κίνητρο στον Μπάρι, στο Λευκαριτή. Δεν ξέρω ποιο είναι ο προπονητή, του ανθρώπου τη ανόρθωση του ΑΠΟΕΛ ή οποιαδήποτε ομάδα, να επενδύσουν, να εξελίξουν την καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν ο Πάρης πει ότι εγώ, okay, έτσι κι αλλιώ θα έχω εξωτερικό με την ΑΕΚ, το ίδιο πει και η ΑΕΚ, πώ θα δίνω 10, θα δώσω 4. Το ίδιο πράγμα δεν είναι πάλι. Ναι, αλλά έχει φτάσει στο σημείο που να κοστίζει. Αυτό το gap που ανάφερε ο κύριος Πάρης δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Όλα παίζουν σχέση. Υπάρχει gap. Τα παιδιά, σαν παιδιά και οι γονείς των παιδιών, δεν έχουν σε προτεραιότητα τα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό στην Κύπρο. Αλλά με το μπάσκετ δεν το έχουν. Έχουμε παιδιά με ταλέντο στο Under 18. Που λέει θα παίξω το 18 και μετά θα φύγω, θα πάω να σπουδάσω και κάποια στιγμή θα γυρίσω να παίξω κάπου έτσι για να πάρω. Καλά, δεν τους βοηθάει και το γεγονός οι υποτροφίες που μπορούν να πάρουν, να συνεχίσουν, να αγωνίζονται. Δεν το σκέφτονται έτσι. Το σκέφτονται τελείως διαφορετικά. Σου λέω, εμείς έχουμε παιδιά με ταλέντο στο 18 που λένε οι γονείς ότι δεν θα παίξει φιλικό π.χ. χτες, γιατί έχεις φωτιστήριο. Έχεις διάβασμα. Ή δεν θα έρθει να κάνει προπόνηση. Συζητάει υπό την ομάδα τώρα, έτσι, ναι. Να κάνει προπόνηση και σου λέει ναι, επειδή έχει παιχνίδι μετά με κάποια άλλη ομάδα στο πιο κάτω, δεν θα πας και πες και ψέματα. Είναι οι γονείς, είναι πώς το βλέπουν. Και γενικώς. Ναι, αλλά μπορεί να του φέρει πολλά ωφέλη το γεγονός ότι δεν ασχοληθούν με την καλαθόσφαιρα. Ναι, ξέρω παιδιά στο ποδόσφαιρο, Μιχάλη μου, που έχω σπουδάσει. Λόγω του ότι πήρα μια υποτροφία στην Αμερική. Εγώ στην Ελλάδα, όταν έπαιζα, από το παγκόσμιο πήραμε με τους έφηβους και μετά με Ολυμπιακούς Αγωνές. Το πρώτο πανεπιστήμιο που μπήκα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έβλεπα μια σειρά στην Ελλάδα, λεγόταν Matlock. Με δικηγόρο που εξιαγνίαζε. Ταινία. Μπήκα νομική. Σειρά ήταν. Μπήκα στη νομική. Έμπαινα σε όποια σχολή ήθελα. Μπορούσα να πάω να γίνω. Τα έδωσε την καλαθόσφαιρα αυτά. Ναι. Βέβαια δεν ξέρει κανείς τους επιβάλλει στο μέλλον. Ναι, εκεί είναι το καταλαβαίνω και του γονεί σου λέω ότι αν διαβάσει, αν σπουδάσει, είναι κάτι σίγουρο στα χέρια σου. Ναι. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και μια οικογένεια που υπάρχει ένα background από πίσω, μια σειρά το τι είναι κάποιο. Ενώ ο αθλητισμό, όχι μόνο το μπάσκετ, δεν σου προσφέρει μια εγγύηση ότι ξέρει, θα γίνει και θα παίξει Ευρωλίγκα ή θα παίξει Champions League στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, σίγουρα εξαρτάται. Πρέπει να δουλέψει, πρέπει να στερηθεί, να βάλει προτεραιότητε διαφορετικέ στη ζωή σου για να μπορέσει, αν θα το πετύχει. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, φυσικά έχει δίκιο σε αυτό που λες, διότι εμεί, α πούμε, στον Κεραυνό, πάρε τα τελευταία χρόνια, πόσε έχουμε σπουδάσει. Με υποτροφία. Και πόσοι σπουδάζουν και τώρα. Ναι, ο Φίλιππος ο Τίγκας. Ο Στέφανος ο Τίγκας. Ο Πάρης. Ο Χαράλαμπος Σάβα. Και αυτού του πληρώνουμε τα σπουδές τους. Ο Γιαξής. Τούτους όλους τους... Έχουν πάρει υποτροφία, κύριε Πάρη. Ναι, ναι. Παρσαλή η ολική. Ο Πασαλής. Ο Τρισόκας παλιά. Ο Τρισόκας πιάσε NBA μέσα του κέρα. Ο Νίκος είναι και τώρα. Εντάξει. Και ο Παφίδος στην Παγία είναι το γεγάνο. Όντως υπάρχουν benefits, αλλά πρέπει να έχεις υπομονή να κάτσεις να δουλέψεις. Ναι, διότι... Συνήθως
Το που λέει ο Μιχάλης δεν είναι φαινόμενο τον τελευταίο χρόνο. Εγώ το βλέπω από το 90 κάτι. Παρακαλούσαμε τα παιδιά 18 χρονών που είχαν ταλέντο. Αν δεν έχεις τη μανία που είχε ο Νεοκλής και εγώ, ας πούμε, ναι, στο μπάσκετ, τα παρετάς, λέει, να πάω σπουδάσω και βαριέσαι. Και κάνει. Κάνει. Κανεί λαλούμε. Εμένα ναι, γι' αυτό με πουλήσαν στα πόλια. Σιγά σιγά να πάει ο Παπαϊδίδας να σπουδάσει, να γυρίσει πίσω, να παίζει μπάσκετ άλλο 30 χρόνια. Το κανεί τι σημαίνει που λέτε. Φτάνει. Αρκετά. Όπως το κανεί δεν υπάρχει. Βάζει ένα τέλος, κανεί. Οπότε. Ναι, μα θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο. Αυτό είναι δυστυχώς. Και ειδικά σε οικογένειες του κόσμου. Ναι, και ειδικά σε οικογένειες που μπορεί να μην έχουν την άνεση την οικονομική να σπουδάσουν. Στην Κύπρο είμαστε και λίγο κακομαθημένοι. Βεβαίως είμαστε. Και πολλές φορές φαντάζομαι, επειδή θα δούλεψες και με πιο μικρά παιδιά, είναι οι γονείς να είναι εκεί και να πει. Να προσπαθώ... Οι γονείς δεν πρέπει να είναι εκεί. Συμφωνώ. Οι γονείς δεν πρέπει να είναι εκεί. Και όμως... Είμαι και εγώ γονιός, έτσι, και προσπαθώ πραγματικά πολύ σκληρά όταν πηγαίνω λέω, τα παιδιά μου να παίζουν, ναι, να είμαι μπαμπάς και όχι προπονητής. Γιατί έχουν έρθει κάποιες φορές τα παιδιά μου στη διάρκεια του αγώνα και μου λένε τι να κάνω και τους κάνω. Εγώ μπαμπάς σας. Ναι. Προπονητής σας είναι εκεί. Ναι. Τελειώνει η ιστορία. Όμως οι γονείς είναι αυτοί, και ειδικά τώρα στην Κύπρο, τα τελευταία 3 χρόνια, δεν ξέρω γιατί το έκαναν αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί το έκαναν. 2 χρόνια. Στα under 16 και πάνω έχουν βάλει live score. Πού εννοείς έχουν βάλει live score? Στα under 14 και στα under 16, under 18, όταν παίζουν το παιχνίδι, ναι, στατιστικά το έχουν παιχνίδι, βάλει live στατιστικά. Live. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή ο γονιός, το έβλεπα μπροστά μου. Πόσα λεπτά χρησιμοποιείται. Πόσους πόντους βάζει. Ναι. Και στο ημίχρονο είναι οι γονείς όλοι παραταταγμένοι στο κάγκελο και λένε: Μιχάλη, έχεις βάλει 12 πόντους. Ο Πάρης, συμπαίχτες ο Μιχάλης με τον Πάρη, έτσι, έχει βάλει 15 πόντους. Mm. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Ναι, αλλά ακόμα και στις προπονήσεις στον κεραυνό επιτρέπονται οι γονείς να έρχονται? Ναι, δεν έρχονται όμως. Δεν έρχονται. Ναι. Γενικώς δεν είναι θέμα γενικώς, να επιτρέπεται. Όχι. Το θέμα είναι ότι πώς το σκέφτονται οι γονείς, ότι είναι ικανοποιημένοι να δουν το παιδί τους να βάλει 16 πόντους σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα. Γιατί χάνουμε και την έννοια των λέξεων για εμένα. Ναι. Και όχι το πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά τους για να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Μετράνε, δηλαδή, μετράνε τους πόντους. Αν πας στο Under 18, στον κεραυνό στις ακαδημίες και τους πεις ποιος από εσάς, παιδιά παίζουν τώρα στον Ισκό, θέλει να παίξει την πρώτη ομάδα, θα σου πούνε 3. Που αυτό, είσαι στον κεραυνό, έτσι. Ναι. Δεν είσαι σε μια ομάδα που είναι μικρότερης δυναμικής ή οτιδήποτε. Και παρόλα αυτά έχουν άλλες ποτέ, γιατί εντάξει, είναι οικογένειες. Να βάλω εγώ έτσι ένα διαφορετικό στίγμα πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Ο Γκάρι Γουάιτ, ο προπονητής μας που είχαμε στα αναπτυξιακά για 10-15 χρόνια Αμερικάνος, μου έλεγε στην Κύπρο όταν σταματήσουν οι ομάδες της πράσινης γραμμής, τις ονομάζε, να παράγουν παίχτες, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Του λέω ποιες είναι οι ομάδες της πράσινης γραμμής. Ο Αχιλλέας, μου λέει, η Ενάδ. Οι γειτονιές. Τούτες που είναι, πράσινες, που είναι lower income, ας πούμε. Ναι. Και, λοιπά, και έχουν ανάγκη τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ να κερδίσουν 500 ευρώ ή 1000 ευρώ. Ιέθα, ας πούμε. Δυστυχώς αυτές οι ομάδες σταμάτησαν. Πάει να παίξει με τον Αχιλλέα και είναι, λοιπόν που το λέω, μια γερημία. Τους δανείσαμε εμείς δύο παίχτες που τα 18άριδε μας για να μπορέσουν να βγάζουν ομάδα. Ο Αχιλλέας, παρακαλώ, ο οποίος έβγαζε τα ταλέντα 10-10. Η ΑΕΛΗ στη Λεμεσόν έβγαζε τους. Γαέλε έβγαλε τους μεγαλύτερους παίκτες της ΚΥΠ. Τον Τόνι τον Εύζωνα, τον Θηρότον, να μην λέμε. Κουνούνιδες και λοιπά και λοιπά. Πούντους. Δηλαδή ξαφνικά όλοι γεννήκαμε αριστοκράτες και δεν θέλουμε να παίξουμε μπάσκετ. Μα γι' αυτό είναι που με. Εγώ είχα ασχοληθεί το 95-96 με μπάσκετ, με τον πρόδρομο τότε. Τι αρέσει και μου τον μπάσκετ, ποτέ δεν έπαιξα. Αλλά μου αρέσει σαν άθλημα. Δεν νιώθω το incentive τώρα. Μπορεί επειδή η ομάδα μου δεν πάει καλά. Μπορεί είναι, να και τα είναι και τα αριθμήματα που βλέπεις καθημερινά. Τι είναι? Και τα αριθμήματα που βλέπεις. Δηλαδή, δεν δείχνει παραδείγματος χάρη κεραυνό ΑΕΚ που είναι καλύτερες ομάδες από τάσμα ή τηλεόραση. Θα έρθω και σε αυτό. Γιατί δείχνει Premier League εκείνη την ώρα. Ναι. Όχι Κυπριακό ποτάσμα. Premier League. Και συμφωνία, ναι. Καταλαβαίνω. Άρα, λοιπόν, πώς θα προωθήσεις το προϊόν σου και θα κάνεις το παιδάκι να θέλει να παίξει μπάσκετ όταν δεν θα δει τις καλύτερες. Θα να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αν δεν δείχνει τηλεόραση, γιατί θα δείχνει. Μπαρσελόνα, κάτι άλλο. Ναι, Μπαρσελόνα, αν δείχνει Μπαρσελόνα, Ρεάλ, πες πάει κάτι. Ράγιο Βαγεκάνο με Σεβίλη. Ναι, αυτό.
Δεν υπάρχει καμία τέτοια. Και, έχει, και έχει μια ευκαιρία τώρα η Κύπρος με το Ευρωμπάσκετ να το αναπτύξει αυτό το πράγμα. Όμως δεν γίνεται αυτό που λέω, δεν υπάρχει η πρώτη ύλη από κάτω. Ή αν υπάρχει, δεν είναι τόσο φανατικοί στο να παίξουν μπάσκετ. Δηλαδή, όποιο και να έρθει πρόεδρο. Δηλαδή, πάει ο Πάρης στον Αχιλλέα. Λέμε τώρα, έτσι. Ο Αχιλλέας θα παίξει καλά. Αφού δεν έχει υλικό για να παίξει. Δεν έχει Κυπρέους. Οι γενείς παίκτες είναι αυτοί που κάνουν πάντα τη διαφορά. Όχι οι ξένοι. Ξένοι έρχονται, θα μείνουν ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Τελειώνει η ιστορία. Με ποιον θα δεθεί ο Κύπριο, ο μικρός ο παίκτης, η Ακαδημία που θα έρθει στο γήπεδο, τι θα πει. Α, είναι ο Φίλιππος, ο Τίγκας. Ουά, θα γίνω σαν τον Τίγκα. Θα γίνω σαν τον Τζέιμς, σαν τον Μάικ. Θα ζει μία χρονιά και τελειώνει η ιστορία. Αυτούς βλέπει συνέχεια. Και όταν εδώ δεν τους προωθούν να δείξουν ότι παιδιά είναι ο Φίλιππος, είναι ο, δεν ξέρω κι εγώ, ο Νίκος, είναι όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας. Όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας, δεν λέω μόνο τους δικούς μας. Το παιδάκι πώς θα γίνει Τίγκας. Εγώ ήθελα να γίνω Βάνης Χριστοδούλου. Γι' αυτό φοράω το 15. Μετά ήμουνα, το ίδιαλμά μου ήταν ο Κούκοτς. Έλεγα τον Κούκοτς, να στάει τρίποντο, να στάει τρίποντο, να στάει. Έπαιρνα την μπάλα και λέω θα στάει τρίποντο. Θα στάει τρίποντο. Αυτό έβλεπα. Μία φορά την εβδομάδα. Όχι τώρα που μπορείς να πεις τώρα και να δεις μπάσκετ συνέχεια στη Μαδαγασκάρη live. Έτσι, καμία σχέση. Και είναι το τηλεοπτικό, από ό,τι γνωρίζω, είναι ένα παιχνίδι την αγωνιστική από την τηλεόραση. Σίτα Vision. Ένα παιχνίδι. Και από την CBS. Εντάξει, τώρα μπαίνετε σε μεγάλα. Ναι, θέλω να συνεχίσουμε. Σε μεγάλο αυτό διάλογο. Ναι, αλλά μου να σε ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι σε συνέχεια τη συζήτηση. Τούτη είναι η πραγματικότητα όπως την είπαμε. Και εντζένουλα μαύρα. Αρέσκει μου να φορέσω λίγο το φως στο τούνελ. Ναι, το positive side. Βλέπω πάρα πολλούς νέους σπόνσορες στο Κυπριακό το μπάσκετ. Ο Κεραυνός, ακόμα οι άλλες ομάδες, αρκέψαν οι στοιχηματικές εταιρείες, έρχονται μέσα στο μπάσκετ. Βλέπουμε μια Nikon BX η οποία γέμωσε το μπάσκετ με διάφορα sponsorships τα οποία όθηση σε πολλούς να προσπαθήσουν να δουλέψουν σωστά. Βλέπουμε μια Cita Vision η οποία είναι ακόμα εκεί. Ένα λεπτό. Πώς μπορεί να μου εξηγήσεις να παίρνει μια ομάδα ενός χωριού πρώτης κατηγορίας 900.000 τηλεοπτικά δικαιώματα. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Και ο Κεραυνός. Πόσες? 900, 800, 600, 700 είναι τα πιο φτηνά. Εντάξει, τα πιο φτηνά είναι τόσα που λέει. Ενός χωριού. Χωρίς να έχουμε κάτι εναντίον του χωριού του συγκεκριμένου. Μπορεί να είναι η Άχνα. Μπορεί να είναι ο Βάσος. Μακάρι να είναι ο Χαλκάνωρας. Μακάρι να είναι ο Χαλκάνωρας. Ο Θέλος Αθιένου που ήταν πρώην κατηγορία. Πέρσι πρόθεση. Πότε ήταν ο Θέλος. Λοιπόν, να παίρνει 700.000, 800.000, 900.000 και ο Κεραυνός. Το ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ που έχουν πάρει 10-20 προαθλήματα ο καθένας, παίζουν στην Ευρώπη και λοιπά, να παίρνουν 8.000 το χρόνο. Μα είναι 8.000 το τηλεοπτικό κομμάτι. Μα είναι 10 ομάδες. 8. Ναι, ναι, είναι 10 ομάδες και παίρνει η κάθε μια μεταξύ 8 και 10.000. Μα 80.000, 100.000 είναι το τηλεοπτικό. Όλο το πακέτο. Πώς είναι δυνατόν ο Κεραυνός, περίμενε εσύ κι άλλα. Και να πάει να παίξει στην Ευρώπη φέτος και να σου λένε να πληρώσετε τα έξοδα παραγωγής εσείς δηλαδή, για το μάτσο, production. Το production και να ζώγουμε τα έξοδα παραγωγής που είναι 5.000 και 3.000 για τρία μάτσο της Ευρώπης. Να παίζω με την Τόφας Μπούρσα και με την Braunschweig. Εσείς μπορείτε να πουλήσετε τα δικαιώματα στο εξωτερικό? Όχι. Παλιά μπορούσαμε. Ναι. Τώρα μπορούμε. Εντάξει. Στο πόσο το κάνει, να κάνουμε κανάλι στο YouTube, το δίνει live. Άστε. Μόνοι μας. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή. Λύσεις υπάρχουν. Η Ομοσπονδία πώς έρχεται να προστατεύσει τα σωματεία? Η Ομοσπονδία σου λέει. Κεραυνός TV. Σου λέει, μα επία στη Cita Vision και η Cita Vision μου λέει δεν έχει ακραματικότητα. Δεν έχει τηλεοπτικό κοινό. Διότι έγραψε το ένα μάτς 2%, το άλλο 1%. Και εγώ του λέω καλά, όταν παίζει στη β φάση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ, παραλίμνη με Νέα Σαλαμίνα για τη 10η θέση, πόσα γράφει η Cita Vision? 0,5%? Ποιος το θόρει? Μες στο γήπεδο αφού θόρεις εσύ 150 άτομα.
Ναι. Εκείνοι που το θεωρούν στο σπίτι του, πώς είναι, άλλο 150, γιατί μου λες, ας πούμε, ότι δεν έχει. Ναι, τούτα παραδείγματα όμως που μου λες εμένα, κύριε Πάρη, μπορεί να τα αντισταθμίσει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρα. Δεν γίνεται ακουστή. Πέφτουν πάνω σε τοίχο. Δηλαδή, η Σίτα Βίζο, επειδή ο γιο μου λέει, παιδιά, εγώ είμαι διαφημιστή σα. Έχω την Νιβέα, έχω το έναν το άλλο. Δύο σα 50.000 το χρόνο. Σα ζητώ να δώσετε δύο κεραυνό και μου λέτε τρει. Δηλαδή, σκέφτομαι ούτε καν με τούτον το leverage δεν μπορεί να συζητήσει. Δεν αποκρίνονται. Μάλιστα. Είναι ένα πράγμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα. Διότι το ποδόσφαιρο έχει φάει τα πάντα δυστυχώ σε όλον τον. Στην Ευρώπη. Συγγνώμη, στην Ευρώπη. Η Αμερική μόνο είναι ξεχωριστή. Ναι, εντάξει, διότι είμαστε τρελάτες του American Football. Ακριβώς. Εσύ που πρέπει να κάνεις το NFL μαζί μου, κύριε Παπαδάκη. Εγώ δεν έχω τόσες γνώσεις στο NFL, απλώς παρακολουθώ. Στο commenting. Ναι, όχι, βρέντε. Απλώς αρέσκει μου, βλέπω. Δεν ξέρω τα ρούχα. Κύριε Παπαδάκη, να πούμε και κάτι για τους άλλους τους σπονσορές, να πούμε κάτι ότι υπάρχουν. Υπάρχει όμως. Τούτων που είπε στην αρχή, ο Νεοκλής υπάρχει. Εταιρείες που πρέπει να ενδιαφερθείς όμως. Πρέπει να τους βουρήσεις. Να τρέξεις. Και εμείς, ας πούμε, τώρα που αναλάβαν τα παιδιά μου, ξαφνικά αντί 30-40 χιλιάδες που είχαμε σαν sponsorships, έχουμε 130. Δηλαδή, άμα τρέξεις, θα βρεις. Το παραλίμνη, ας πούμε, αναλαβαίνει ο Ζάκης. Ο Ζάκης είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παλιά παίχτης μαζί μας. Αγαπά το μπάσκετ, αγαπά το παραλίμνη πάρα πολλά. Λοιπόν, ξεκίνησε τώρα ξαφνικά ύβρε. 5-10 από τον καθένα έφερε λεφτά. Για να μπορέσει να στήσει την ομάδα. Ακριβώς. Πρέπει να τρέξει. Δηλαδή, έτσι έρχεται κανένα να σου τα δώσει χωρίς να κινεί. Η Ecombix που είπε ο Μιχάλης, ο πρόεδρος της Ecombix, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μα κάνει να καλά, χορηγεί τα πάντα και χορηγεί ειδικά το χώρο του μπάσκετ. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και την εθνική και τις ομάδες. Εμάς μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και εκτός Κύπρου πλέον. Και εκτός Κύπρου, με τον Παναθηναϊκό. Αυτό πλέον όμως που λέτε όλοι σας έχει να κάνει με τους σπόνσορες. Οι σπόνσορες θέλουν να δουν το όνομά τους όμως. Αυτό σημαίνει σπόνσορας. Όταν λοιπόν δεν δίνεις τηλεοπτική στέγη για να το δει. Τι να το κάνεις. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Στον τρίτο θα σου πει, θα φύγω και θα πάω που έχει καλύτερο τέτοιο. Exposure στο υποβρύχιο τάβλι. Λέω θα πάω να γίνω σπόσερο στο υποβρύχιο τάβλι. Είναι απλά, είναι δουλειά. Είναι business. Και όταν, όταν τα παιχνίδια του Κυπριακού Πρωταθλήματος τα έχεις κάθε Παρασκευή. Παρασκευή, 7 η ώρα που ο κόσμος δουλεύει. Πάει σπίτι, είναι κουρασμένος. Θα βγει έξω το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν παιδιά που έχουν δραστηριότητες. Δηλαδή, να πάρουμε το απλό. Έχουμε 400 παιδιά ακαδημίες, έτσι. 7 η ώρα την Παρασκευή, τα μισά έχουν φροντιστήριο. Είναι φροντιστήριο. Δεν έρχονται στην πρώτη ομάδα. Τι είναι το ιδανικό για σας τα televised τα παιχνίδια να είναι μέρα και ώρα. Διότι έχουμε και ένα βομβάρδισμα. Αυτό εμένα που έπαιζα στην Ισπανία και το έζησα, εμείς παίζαμε το 12.30 το μεσημέρι. Στην Ισπανία, τελική. Τα playoffs. Όλα τα παιχνίδια, μόνο δύο παιχνίδια ήταν βράδυ. Τελική ήταν 12.30 το μεσημέρι. Και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ήταν, Κυριακή, λοιπόν, ναι, αλλά υπάρχουν, Μιχάλη, μου αντιλαμβάνεσαι εκεί, υπάρχουν τα γήπεδα τα οποία προσφέρονται για να πας. Στην Κυριακή, λοιπόν, ο κέραυνος απ' έξω. Στην Παλιά. Έχει ακαδημία, έχει χώρο. Και να τρέξουν και τα παιδιά. Το είχατε κάνει πριν δύο χρόνια, τρία χρόνια αυτό. Κάναμε τα εκεί ήταν γεμάτα τότε. Εντάξει, το έχει ο κεραυνός, δεν το έχουν και οι άλλες ομάδες αυτό. Γι' αυτό λέω, το παραλίμνη το μπορεί, έχει. Μα πρέπει να το φτιάξει και η ομάδα. Ναι. Πρέπει να παιδίσει και η ομάδα όμως. Μπορεί ο κεραυνός όμως να ζητήσει τα δικά του. Εσείς καθορίζετε τις ώρες ή από την τηλεόραση. Με αυτό λέμε ότι δεν δίνεται παιχνίδια γιατί έχει Premier League. Έχει καθορίζει το πρόγραμμα. Ναι, είναι από πριν καθορισμένο. Έχει πουλήσει τα δικαιώματα στην Premier League και δίνει. Και όχι μόνο live παιχνίδια. Δίνει και επαναλήψεις. Και δεν σε βάζει μέσα. Το έχω προσέξει και ισπανικό και ιταλικό δείχνουν επαναλήψεις. Θυμάμαι πριν, όταν πήραμε το ποτάσμα. Και η Νόβα το ίδιο όμως κάνει. Που βλέπω πάρα πολλές φορές. Η Νόβα έχει. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί εκεί βάζουν χρήματα στην τηλεόραση και τα δείχνουν τα παιχνίδια όλα. Ναι, αλλά δείχνουν και επαναλήψεις. Αλλά... Επαναλήψεις θα δείχνουν. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το πρώτο πράγμα που πήραμε εδώ πέρα. Είχαμε κερδίσει την ΑΕΚ και γυρίζω. Τελειώνει το ποτάσμα. Έχουν περάσει 10 μέρες και είμαι στα δρόμια να πάω στην Ελλάδα. Και είμαι στο αεροδρόμιο το πρωί και δείχνει η Σίτα Βίζιον επανάληψη
το δεύτερο παιχνίδι του τελικού. Όχι το τελευταίο. Εντάξει, ρε, το μπορεί, να τα, μπορεί να τα πήρε στη σειρά. Να τα δείξει και τα πέντε. Τι λέω, σου πω, εντάξει, αλλά. Αμερικανιές. Όλη τη σειρά. Μου ήταν άσχημη εντύπωση και λέω. Τι δείχνει, αφού έχει τελειώσει. Δείξει το τελευταίο. Το τελευταίο είναι που. Μπορεί να ξεκίνησε να φύγει με του αδικά στο αεροδρόμιο αυτό που βγάζουμε προ τα έξω. Εντάξει, τέλο πάντων. Η έλευση των ξένων κρατοσφαιριστών, είχατε αναφερθεί και τον gap που δημιουργήθηκε εκείνα τα 10 χρόνια generation έχει χαθεί. Τώρα όμως, να το πω έτσι χαριτωμένα, διότι είναι ΑΕΚ και Ραυνός. Είναι η οικογένεια Παπαέλληνα και είναι η οικογένεια Λευκαρέτη και να είναι καλά οι άνθρωποι που επενδύουν και δίνουν λεφτά στην καλαδόσφαιρα. Για την κατάκτηση του τίτλου βγαίνει προς ενάντια στον Κύπριο καλαδοσφαιριστή, δηλαδή για να κερδίσουν τον τίτλο πρέπει να φέρω τους καλύτερους ξένους, άρα μένουν έξω Κύπροι καλαδοσφαιριστές. Όχι, νομίζω αντίθετα. Αν δεν έχει καλού Κύπριου καλαθοσφαιριστέ, δεν μπορεί να βάλει το πρωτάθλημα. Έστω και με του καλού ξένου. Έτσι. Πρέπει να στελεχώνεται. Πάντα έτσι ήταν. Ακόμα και πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια, αν δεν είχε καλού Κύπριου, δεν μπορούσε να βάλει το πρωτάθλημα. Είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμο, οι παίχτε, δηλαδή. Α πούμε, πώ θα καταλάβει ένα ξένο την ιστορία του από Ελκεραυνό. Του κεραυνό από την αντιπαλότητα που υπάρχει, το tradition, την παράδοση που υπάρχει, αν δεν του το εξηγήσει, αν δεν έχει τρει-τέσσερι καλού Κύπριου τη εθνική κλπ. Και να αντιληφθεί. Σε επίπεδο να πει, ξέρει, με αυτού σκοτωθήκαμε πέρσι. Με αυτού μα έκαναν το τάδε. Εμεί του έκαναμε το τάδε. Δηλαδή, χρειάζονται. Χρειάζονται οι Κύπροι. Ναι. Αλλά και με την. Και εξάλλου. Ανεβάζει και το επίπεδο. Τώρα είναι τέσσερι. Ναι. Έναν κανονικό rotation με προπονητή, σα το πείτε, είναι θέλει 8-9 παίχτε. Άρα θέλει 5 καλού Κυπρέου. Πέρσι ήταν 3. Πέρσι ήταν 3. Πάλι 4 ήταν. Απλά δεν παίζαν και 4 μέσα. Απλώ δεν παίζαν και 4. Παίζαν τώρα... 3 στην πεντάδα και ο ένα έχω να πει, τώρα παίζουν. Τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλου. 4. Ναι. Ναι, ταυτόχρονα όμω το μέσα. Και ενώ πέρσι ήταν 4. Και πέρσι 4 ήταν. Απλά μέσα στην πεντάδα ήταν 3. Με στο γήπεδο 3 εμπούρσε. Στην πεντάδα. Στην πεντάδα. Τρει με δύο Κύπριου. Τώρα μπορεί να βάλει όσου θέλει. Τέσσερις. Ναι, τέσσερις. Ναι. Να τους χρησιμοποιήσεις μαζί. Είναι καλύτερο νομίζεις δεν έχει μεγάλη... Για εμάς δεν έχει σημασία. Δηλαδή εμείς ό,τι όπως παίζουμε δεν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που παίζουμε μας. Για εμένα σαν προπονητής στο μυαλό μου στο rotation είναι πιο εύκολο με την έννοια ότι είναι πιο εύκολο όχι γιατί έχω περισσότερες επιλογές. Οι επιλογές μου είναι ίδιες, έτσι. Ναι. Απλά οι αλλαγές που έκανα όταν έπρεπε να βγάλω έναν ξένο, ένα Κύπριο για να βάλω ένα ξένο έπρεπε να κάνω δύο αλλαγές. Γιατί δεν μπορεί να έχω τέσσερι μαζί. Και εκεί έπρεπε να σκεφτεί κάποια πράγματα. Βγάζω σε ένα για να βάλω τον Νεοκλήπου που είναι ξένο και έπρεπε να βγάλω έναν ακόμα Κύπριο για να βάλω Κύπριο, ένα ακόμα ξένο για να βάλω Κύπριο. Ναι. Γιατί υπήρχε αυτό ο κανόνα. Και υπήρχε τιμωρία. Μόνο αυτό είναι ο λόγο. Ναι. Ενώ τώρα είναι λίγο πιο. Είναι στο μυαλό μου πιο. Εύκολο, πιο άνετα. Πιο εύκολο δεν μπαίνω σε διαδικασία. Γιατί ήμασταν τέσσερα άτομα και λέγαμε παίζουν τρει. Ναι. Πέρσι σε κάποια φάση με το Αποέλ που είχαμε παίξει πριν δύο χρόνια, θυμάσαι, παίζανε τέσσερι μέσα. Ναι, ναι. Γιατί. Για 30 δευτερόλεπτα παίζαμε τέσσερι και. Και σαν ολίγο φωνάζαμε παίζουν τέσσερι. Και δεν το είχαμε καταλάβει ούτε εμεί. Και ούτε ο διαιτητή. Εμείς παίζαμε τέσσερι. Και δεν τιμωρήσετε αυτόματα. Δεν το προειδοποιήσετε. Όχι, είναι τεχνική ποινή. Αλλά σε προειδοποίηση. Για να καταλάβει κιόλα. Παίζαμε τέσσερι ξένοι, αλλά οι δύο από του τέσσερι ξένου μα ήταν λευκοί. Έκανε μαφία, έκανε μαφία. Και δεν έκανα και τίποτα. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Γι' αυτό δεν το κατάλαβα. Είναι πολύ δύσκολο εκείνη τη στιγμή. Ήμασταν τέσσερα άτομα που κάθε φορά είναι τρει. Και μετράγαμε του παίκτε και ποιο θα βάλει, ποιο θα βγάλει. Και υπήρχαν φορέ που την. Πώς το λέω στην Κύπρο, που την τρώγανε και παίχτες Κυπρέοι που παίζανε καλά, γιατί έπρεπε να βγούνε, γιατί αναγκαστικά το ρωτήσω ήταν διαφορετικό. Ενώ τώρα είναι πιο. Για εμάς πάντως δεν έχει καμία διαφορά, γιατί εγώ είμαι πολύ τυχερός, γιατί θεωρώ τους καλύτερους Κυπρέους στην Κύπρο, στο πρωτάθλημα. Και είναι αυτοί που στηρίζουν την ομάδα. Και οι ξένοι απλά κάνουν adjust αυτό το πράγμα. Όχι το ανάποδο. Ελλάδα με Κύπρο, διαφορά. Βλέπεις ταλέντο στην Κύπρο. Ταλέντο υπάρχει, σαφώς το σωματικό μέγεθος είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ. Έχει μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα. Και όχι μόνο με την Ελλάδα. Άμα δεις στη Γερμανία, στην Τουρκία, στη Γαλλία που παίζουμε, στην Ιταλία που παίζουμε, στην Πολωνία που παίζουμε, ο Πολωνός Πασαλής, ναι, παράδειγμα, ναι. Είναι δύο φορές Πασαλής.
Ο Τούρκος Τίγκας είναι δύο φορές ο Φίλιππος. Πού είναι η διαφορά, πού είστε στο σωματότυπο, στην γυμναστική. Το σωματότυπο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό από όλα. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα να παίξουμε στη Ιουγκοσλαβία τότε, παίξαμε με την ομάδα του Βράνκοβιτς το 82, ευρωπαϊκό. Λοιπόν, λέω, μα δεν γίνεται το πράγμα. Λέω, σε κάθε θέση, ο κάθε παίχτης. Δηλαδή, εγώ παίζα, ας πούμε, μασόδιο. Ο αντίστοιχος δικός μου, εγώ ήμουν 78 και 75 κιλά, ας πούμε. Ο αντίστοιχος μου ήταν 1,95, 95 κιλά και ήταν πιο γρήγορος που μένα, καλύτερος σουτέρ και πήδωσε παραπάνω που μένα. Έλεγα, δεν γίνεται, κύριε. Και ο σέντερ μας ήταν ο Χαρίτου, 1,97. Ο αντίστοιχος ήταν ο Χάρης ο Χαρίτου, ρε. Ο Χάρης, ο ψηλός. Που ήταν στο από έτσι μικρό. Που τον έφεραμε. Ήταν και τον Λεβέσιο. Ήταν ο Χάρης ο Χαρίτου, ο αντίστοιχος ήταν ο Βράνκοβιτς, 2,17. Ρε κομπάρ. Και είναι και σήμερα το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, σε κάθε θέση βλέπεις ότι είναι 10 κιλά πιο θηρίο και 10 πόντους πιο ψηλός. Έχει μεγάλη διαφορά. Και στην Ελλάδα βρίσκουμε παιδιά ψηλά. Εγώ φαντάζομαι όταν έπαιζα στο 3, ούτε ψηλός. 2,07 εσύ. Ναι, δηλαδή φαντάσου. Η πεντάδα της εθνικής ομάδας είχε μέσο όρο 2,5 μέσο όρο ύψος. Κοντή ομάδα. Ναι, πολύ κοντή. Όχι, δεν ήταν κοντή. Και πάμε τώρα να παίξουμε. Θα δεις τη Γαλλία σήμερα. Όπου από τη Γαλλία λείπει το 100% του roster της, έτσι. Γιατί είναι στο NBA, είναι στην Ευρωλίγκα, δεν παίζουν τώρα. Okay. Θα δεις τα παιδιά που θα παίξουν φέτος, σήμερα με την Εθνική Κύπρου, έτσι. Θα δεις τη διαφορά στα σώματα που είναι παιδιά, είναι δεύτερη τρίτη διαλογή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Είναι τελείως διαφορετικό. Απίστευτο πράγμα όμως. Δύο μικροί που θα έρθουν σήμερα με την Εθνική Γαλλία, που είναι NBA Draft Prospects, First Round Picks. Mm. Και ήρθανε χθες το βράδυ, έφαγαμε τον International Scouter των Washington Wizards. Πήγαμε, συζήτησαμε για τους παίχτες. Και ήρθε και το EuroBasket.com ο Dustin, που γνωριστήκαμε χθες. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον, έρχονται από όλον τον κόσμο για να δουν τους δύο τους παίχτες που θα παίξουν με την Εθνική. Μεγάλο, που να παίξουν σήμερα με την Εθνική. Οι Wizards είναι η ομάδα μου στην Αμερική. Ναι, ξέρω, γι' αυτό μου. Τι σημαίνει το EuroBasket, Μιχάλη, που θα διεξαχθεί τελική φάση για την πρόκληση στο EuroBasket, σωστά? Είναι τελική φάση. Ναι, είναι όμιλος. Είναι ένας όμιλος από τους τέσσερις. Ναι, είναι όμιλος. Είναι στο γύρο στο ποδοσφαίρι, είναι ένας όμιλος. Είναι ένας όμιλος. Θα περάσουν οι δύο, δεν ξέρω πώς περάσουν, οι δύο πρώτοι. Έξι ομάδες είναι. Ναι. Είναι οι τρεις πρώτες, νομίζω. Όχι. Οι δύο πρώτοι γίνονται οι οκτάδες και μετά παίζουν ολοκαύτω. Τέλος πάντων. Τι σημαίνει για την Κύπρο? Για την Κύπρο σημαίνει πάρα πολλά. Καταρχήν, να μην ζούμε σε ψευδεθείς. Μην συγκρίνουμε, γιατί ακούω και τέτοια, την Ελλάδα του 87 με την Κύπρο του 25. Όσο αφορά το παιχτικό κομμάτι. Έτσι. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το μπάσκετ. Δηλαδή, λέγανε ότι μακάρι και η Κύπρος να πάρει το Ευρωμπάσκετ το 25. Ευχιόλου είναι να το κάνει. Ναι, τα ακούμε για τις συγκρίνεις καταστάσεις. Και λες, το πήρε η Ελλάδα τότε, είναι ευκαιρία και για εμάς το κάνουμε τώρα. Ναι, είναι από κόσμο πολύ, του μπάσκετ, πολύ, μακρινό, πολύ μακρινό όνειρο αυτό. Μακάρι να γίνει. Τέλος πάντων, αυτό που έχει να κάνει με τον όμιλο του Ευρωμπάσκετ που πήρε η Κύπρος, καταρχήν είναι τα παιδιά που θα είναι μέρος της ελληνικής ομάδας. Mm-hmm. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για αυτούς να πάρουν μέρος σε μια τέτοια διοργάνωση. Ίσως να μην ξαναγίνει ποτέ. Μακάρι να ξαναγίνει. Αλλά πρέπει να ευχαριστηθούν τη διαδικασία, να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να είναι ανταγωνιστικοί. Το νούμερο ένα. Το δεύτερο, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που παίρνει η Κύπρος σαν Κύπρος στο αθλητικό κομμάτι. Δεν νομίζω. Παίζουμε να κάνω λάθος, γιατί εσύ ξέρεις περισσότερο από εμένα. Δεν έχει πάρει. Είναι τελική φάση ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ναι. Είναι ούτε στο ποδόσφαιρο, σε κανένα άθλημα δεν το έχει κάνει. Κανένα άθλημα. Δεν νομίζω το έχει κάνει κάπου. Δεν μιλάω να γίνει ένας τελικός κάπου και τέρμα. Μιλάμε για μια διοργάνωση. Νομίζω είχε πέρσι το ποδόσφαιρο, αλλά under 19. Ναι, το under 19 είναι καμία. Μιλάμε τώρα για πρώτες ομάδες. Και αυτό που το είπε ο Νεοκλής τώρα, είναι πολύ σημαντικό ότι θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος για να δει όλο αυτό το event. Mm-hmm. Και αυτή η διοργάνωση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο πρέπει να είναι αφετηρία, το φυτίλι για τη συνέχεια. Και όχι απλά μια φωτοβολία, θα γίνει το Ευρωμπάσκετ. Και τελειώσε. Και τελειώνει. Ναι. Γιατί η δυναμικότητα της Κύπρου με της Ελλάδος, όταν θα παίξουν αντίπαλοι, είναι χαόδης. Ναι.
Έτσι, και το καταλαβαίνουμε. Οπότε το ότι η Κύπρος μπορεί να χάσει με χει κάποια διαφορά, δεν μας μοιάζει η διαφορά, δεν πρέπει να απογοητεύσει τον κόσμο. Αλλά πρέπει πάνω σε αυτό το Ευρωμπάσκετ να χτιστούν οι βάσεις, να μπουν οι βάσεις για να χτιστεί κάτι καλύτερο. Π.χ. η τηλεόραση, π.χ. άλλοι σπόσορες, π.χ. τα παιδιά να αγαπήσουν το μπάσκετ και να μπουν στην καλαθόσφαιρα. Γιατί θα δουν τον εαυτό τους μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια να παίζουν σε μια τελική φάση Ευρωμπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, συγγνώμη, Νεοκλή μου. Η συνέχεια αυτού του event που θα γίνει στην Κύπρο. Δηλαδή, εσείς που είστε άνθρωποι της καλαθόσφαιρας, που την έχετε ζήσει τόσο έντονα, είστε κοντά να δώσετε στους αρμόδιους που διαχειρίζουν τα θέματα της καλαθόσφαιρας τι πρέπει να γίνει the day after. Εμείς είμαστε εδώ. Ναι, έχετε πάρει κάλεσμα. Εγώ μπορεί να μείνω εδώ μετά από 2 χρόνια, έτσι δεν ξέρω τι θα κάνω Παρίς. Μετά από 1 χρόνο είναι, εδώ θα είσαι. Δεν Παρίς, έτσι δεν ξέρω. Εδώ θα είσαι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να εκμεταλλεύομαι ανθρώπους που έχουν ζήσει την καλαθόσφαιρα τόσο έντονα και έχουμε την ευκαιρία να τους έχουμε στην Κύπρο. Νομίζω ότι να μην παίρνουμε από αυτούς. Οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιαδήποτε συμβουλή ή οποιαδήποτε γνώμη προς το καλό και στην ανάπτυξη της Κυπριακής καλαθόσφαιρας είναι δεχτή. Είμαστε εδώ πέρα όλοι μας. Και εγώ και ο Πάρης και ο Λευκαρίτης που είναι στην ομάδα τους χρόνια και ξέρουν, έτσι δεν είναι τόσο απλό. Ναι, υπάρχουν άτομα που ξέρουν πραγματικά και υπάρχουν και άτομα που λένε ότι ξέρουν. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι όπως στην Ελλάδα. Βλέπεις τώρα στην Ελλάδα υπάρχει μια ιστορία με κάποια παιδάκια που έχουν πεθάνει ή οτιδήποτε. Όλοι έχουν γίνει αστυνομικοί διευθυντές. Ναι. Όλοι έχουν γίνει πολιτικοί αναλυτές με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όλοι έχουν άποψη. Γι' αυτό λέω, υπάρχουν άτομα που ξέρουν και άτομα που νομίζουν ότι ξέρουν. Νομίζω ότι πρέπει όλοι σε αυτό να δουλέψουμε σαν μια ομάδα για να μπορέσει να έχει συνέχεια. Να είναι όπως το 87. Αμα αυτό λέω. Το 87 δεν ήταν μόνο. Okay, πήρε η Ελλάδα το Ευρωμπάσκετ. Αλλά το όλο αυτό που δημιουργήθηκε στο 87, χωρίς τηλεόραση, χωρίς τα social media που είναι τώρα πάρα πολύ σημαντικά, χωρίς τόσο μεγάλη προώθηση, άλλες εποχές και υπήρξε αυτή η έκρηξη. Μακάρι τώρα, ο Νεοκλής, εσείς είστε κομμάτι αυτού του συστήματος, έτσι, είναι πολύ σημαντικό και για εσάς η βοήθεια αυτού. Ναι. Μα κύριε Πάρη, αυτό που λέει ο Μιχάλης και είναι ευλογία να τον έχουμε κοντά μας, άνθρωπος που πέρασε τόσα πράγματα και σαν νεαρός και σαν καλαθοσφαιριστής και σαν τεχνικός. Υπάρχει μια επιτροπή που λέω τώρα κάνω τον ρομαντικό από μέσα μιλώντας δυνατά, που θα κάτσει ο Νεοκλής, ο Πάρης, ο Μιχάλης, ο Κώστας, ο Ανδρέας και θα πούνε πώς συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι η μόνη επιτροπή που υπάρχει ασχολείται με τα οργανωτικά της ΚΟΠ. Δεν θέλεις μια σωστή ιδέα. Θα ήταν. Σίγουρα για να εκμεταλλευτείς ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός είναι το τι θα κάνεις μετά. Ναι. Ό,τι θα κάνεις. Όχι ένα πυροτέχνημα όπως λέγει ο Μιχάλης. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει αυτή η επιτροπή που υπάρχει. Είναι ο Μάρκο Κληρίδης που είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πάρα πολύ οργανωτικά σωστός άνθρωπος κλπ. Δηλαδή πρέπει να σε πρώτη φάση να βεβαιωθούμε ότι η οργάνωση θα είναι άψογη. Ναι. Για να βγει και έξω ότι η Κύπρος μπορεί να κάνει το πράγμα και σε άλλα αθλήματα και σε άλλα επίπεδα και σε άλλα θέματα, όχι μόνο αθλητικά. Δηλαδή, αλλά για να το μεταλλευτούμε το momentum, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν πάμε εμείς τώρα να κάνουμε επιτροπή μόνοι μας. Πρέπει η Ομοσπονδία αύριο να πει ταυτόχρονα με την εξέλιξη του γεγονότος. Πρέπει να καλέσω συνέχεια. Να πάρω ιδέες. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω, Νεοκλήρη, εσύ μέσω του Cyprus Basket και τις επαφές με τον πρόεδρο της ΚΟΚ που ξέρω ότι έχεις τα φιλοξενούμενη εδώ. Θα ήταν σωστό να γίνει με άτομα που είναι κοντά στην καλαθόσφαιρα. Όχι να κάνουμε το έναν πυροτέχνημα όπως λέει ο Μιχάλης και τέλειωσε την επόμενη μέρα. Να προσθέσω κάτι. Ο παλιός ο πρόεδρος, ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου, είχε την καλή συνήθεια να φωνάζει συχνά πυκνά τους πρόεδρους κλπ. Και να ανταλλάσσουν γνώμες. Ναι. Ο νύρο πρόεδρος δεν το κάνει συχνά το πράγμα. Ευκαιρία και το πρέπει ξέρεις. Να το κάνει τώρα που για να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Ναι. Όχι για άλλα θέματα. Για άλλα θέματα. Ας αποφασίζει η Ομοσπονδία, θα κάτσουμε εμείς τώρα. Τούτο είναι για το καλό της καλαθόσφαιρας. Για το καλό του αθλήματος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό που λέει και το οργανωτικό κομμάτι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Δεν υπάρχει εμπειρία. Ναι. Εμείς θα δούμε 6 ομάδες να παίζουν μπάσκετ. Το τι θα γίνεται από πίσω
Μεγάλη δουλειά. Είναι το, πιο, είναι το 80% του όλου οχήματος. Δηλαδή, ούτε το γήπεδο έχει να το έχει όχι. Δεν το λέω έτσι. Δεν έχει ένα γήπεδο το οποίο το έχει ξαναχρησιμοποιήσει σε παρόμοιο event. Ναι, ναι, ναι. Για παρθένο να γήπεδο. Ότι ναι. Εκεί θα μπει η τηλεόραση, εκεί θα μπουν τα καλώδια τη τηλεόραση, οι κάμερε. Ναι, ναι, ναι. Εμεί είχαμε αυτή την εμπειρία όταν παίξαμε Champions League πριν 4 χρόνια. Ενώ έχουμε όλη την υποδομή σαν σωματείο για ευρωπαϊκού αγώνε κλπ. Έχουμε τους μάνατζερ μας, έχουμε τους διευθυντές, τους τηλεοπτικούς διευθυντές κλπ. Και λέω τους τεχνικούς κλπ. Όταν μπήκαμε στο Champions League, πρώτα πρέπει να φύγουμε από τον κεράβνο για να πάμε να παίξουμε στο Ελευθερία που ήταν πιο μεγάλο γήπεδο. Mm-hmm. Και ξαφνικά ήρθαν ανθρώποι, ασχοληθήκε ο Κωνσταντίνος ο γιος μου, ο Άγγελος κλπ. Μας είπαν κάτι requirements τα οποία ήταν. Πρέπει να αλλάξετε όλα τα φώτα του γηπέδου. Α πούμε κάτι. Ήμουν ευλογημένο, έζησα σαν αντιπρόεδρο του ΑΠΟΕΛ. Έζησα Champions League, Real, Barcelona, Chelsea, που έρχονταν Κύπρον και τα άτομα τη UEFA και τι μα ζητούσαν. Και αν είναι δυνατόν. Μιλά για ένα παιχνίδι. Σκέψτε το να έχει 6 ομάδε που πρέπει να κάνουν προπόνηση σε άλλο γήπεδο, ώρε, λεωφορεία. Και μιλάω για τι ομάδε που αυτό είναι απλό. Ο μήνυμα στο χώρο είναι απλό. Και οι ομάδες είναι και ευέλικτες αυτό το κομμάτι γιατί το ζούμε καθημερινά. Ναι. Το γύρω-γύρω όμως, το εισιτήρια, ο κόσμος, ότι μία εξέταση του μπασκέτα θα είναι μόνο θεωρία για τους δημοσιογράφους. Ναι. Όλο αυτό το γήπεδο δεν έχει υποδομή για να το κάνει ακόμα. Ναι. Είναι μια αρχή και είναι, καταλαβαίνω και από πλευρά της Ομοσπονδίας ότι το πιο αγχωτικό κομμάτι είναι αυτό για εμένα. Ναι. Okay. Η διοργάνωση. Είναι πολύ αγχωτικό γιατί. Όλα τα βλέμματα πέφτουν πάνω. Μα γι' αυτό λέω και εγώ. Τώρα το σημαντικό είναι η οργάνωση. Ναι, αλλά αυτό που συζητάτε είναι το μετά. Δεν είναι, μόνο σαν δεν είναι κακή ιδέα όμως που εμπορίξα. Όχι, αλλά καλό τη καλαθοσφαίρα να εκμεταλλευτούν. Για σκέψτε να έρθουν παιδιά από το NBA. Θα έρθει η Ελλάδα. Όχι το Κούμπο, παράδειγμα, αν θα έρθει. Ή δεν ξέρω ποιε άλλε χώρε. Παιδιά από το NBA που όλα τα βλέμματα θα είναι εδώ. Στραμμένα πάνω. Και θα δουν την παραπάνω. Γιατί για εμά που λέμε. Πώ σα πω, η οργάνωση που για εμά είναι τόσο το μέλλον αυτή τη στιγμή. Για αυτά τα παιδιά και για μένα όταν έπαιζα είναι καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή το να ξέρω ότι θα κάτσω εκεί είναι, ναι, θα είναι καθημερινότητά μου. Ναι. Για μια χώρα που δεν έχει διοργανώσει παρόμοιο event όμως είναι τεράστιο γεγονός. Στην πρίζα συνέχεια. Είναι τεράστιο, ναι. Το που θα μπουν οι καρέκλες, το που θα μπουν, το που θα κάθεται η κάμερα. Δεν μπορείς από εδώ να πεις ότι εγώ θα φύγω και θα πάω να κάτσω εκεί πέρα. Υπάρχουν κανόνες, κουτάκι. Τελειώνει η ιστορία. Οι διαφημίσεις σου δεν μπορεί να είναι μέσα στο γήπεδο εδώ, από εδώ μέχρι εδώ. Είναι πρόστιμο. Είναι, ναι, πρόστιμο. Ναι, ναι. Είναι μελέτη, δεν είναι τα πάντα. Ναι. Δεν γίνεται, είναι πολύ σημαντική η οργάνωση και πρέπει να εστιάσει εκεί πέρα καταρχήν για να βγει μια εικόνα προς τα έξω, ώστε αυτό να έχει. Πάμε στο ίδιο πράγμα πάλι με την τροπή, να έχει συνέχεια. Ναι. Να διοργανώσει ένα Final Four, FIBA EuroCup λέγω, ή Champions League ή οτιδήποτε. Να υπάρξει μια συνέχεια, να υπάρξει η διαφήμιση ότι κάναμε ένα event πολύ σωστά. Άρα λοιπόν την επόμενη χρονιά που θα έχει αυτό το event, το Champions League θα πει βάζω μια ομάδα στου ομίλου μου μέσα. Έτσι. Ναι. Αν έχεις καλή ομάδα ή οτιδήποτε. Η πιο μεγάλη στιγμή στην καριέρα σου, Μιχάλη, υπήρξαν πολλές. Το Ευρωμπάσκετ 2005. Δεν αλλάζει με τίποτα. Κύριε Βάρη, κιά. Η πρώτη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το πρώτο πρωτάθλημα, βέβαια. Το 1989. Ναι. Ακόμα περισσότερο και από το 2000. Και το 2001, είναι σηθικές στιγμές που μπήκαμε στους 8 του πρωταθλήματος. Εντάξει, αλλά κάθε στιγμή είναι ωραία. Όπως είπε και τον προπονητή των Boston Celtics, τον Κοκκινομάλι. Ο Λάρι. Όχι, τον προπονητή. Τον Κοκκινομάλι. Ναι, ρε, τον που έγινε και μετά πρόεδρος τους. Ντάνι Έιντζ, όχι. Ρε. Όχι. Ρεντ Άουερμπαχ. Ναι. Ο Ρεντ Άουερμπαχ. Ο Ρεντ Άουερμπαχ είπε μια. Ο Ρεντ Άουερμπαχ ήταν ο προπονητής του Boston Celtics τη δεκαετία του 60. Το οποίο είναι κάτι ανεπανάληπτο. Οι Boston Celtics τότε κερδίσαν ή 6 ή 7 πρωταθλήματα μέσα σε 10 χρόνια. Δεν έγινε ποτέ ξανά έτσι πράγμα. Ούτε με τους Lakers. Ούτε με τους Lakers μετά. Λοιπόν, ένας κοντός Εβραίο-Αμερικάνος, κοντός ο άνθρωπος. Ήταν με τον Bill Russell, με τον Havlicek, με τούτους τότε της εποχής. Κέρδισε τα πρωταθλήματα, μετά έγινε front office manager και μετά... Εγώ έλασε και μετοχές και έγινε πρόεδρος του Boston Celtics.
Και τι είπε. Και τι είπε. Του κάμουν ένα interview, ήταν το πριν 10 χρόνια, πέθανε τώρα ο άνθρωπος. Και έλεγε, τι είναι το πιο ωραίο πράγμα να με κερδίσεις το πρωτάθλημα. Και είπε ότι, το είμαι στα αγγλικά, that I don't have to spend the next summer explaining why not. Δηλαδή, περνάσαν πολύ ευχάριστο καλοκαίρι. Διότι όποιο θέλεις... Ας πούμε ένα παράδειγμα. Χάσαμε το πρωτάθλημα. Μπαίνει μέσα ο ηλεκτρολόγος στο γραφείο. Γιατί κύριε Πάρη μου. Μα κύριε Πάρη, γελάσαν σας οι λαστιχάριδες. Ξεκινά έτσι. Γελάσαν σας οι λεμεσανοί. Γελάσαν σας οι σκαλιώτες. Λοιπόν, πιάσε το πρωτάθλημα, μπαίνει μέσα. Ω, συγχαρητήρια. Καλησπέρα, γεια σου, τελειώσει. Έτσι, έτσι. Έτσι ήταν πολύ ο Δήμος, δεν είναι και ο Λογιός. Αμερικα φούτπορ, πώς δεν προήλθε η αγάπη. Αφού μετά την Βηρητών είπε Αμερική. Το 70 κάτι. Μετά. Όχι, επειδή είχαμε τον πόλεμο τη Κύπρου, μετά είχαμε φίλιο πόλεμο στη Βίρητο. Οπότε έφυγα από τα AUB και πήγα στην Καλιφόρνια να τελειώσω τις σπουδές. Καλιφόρνια ολοκληρώσατε. Ναι. Και για μένα γενικά με τους 49ers. Ναι, ναι, ναι. Και έγινα το American Football. Και ήταν ο Τζο Μοντάνα τότε, ναι. Ήταν μετά. Ήταν οι Raiders τότε που πιάσαν το πρωτάθλημα. Οι Oakland Raiders. Ήταν Oakland Raiders τότε. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβεις. Για μένα το Αμερικό Ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο άθλημα. Το καλύτερο άθλημα του κόσμου. Δεν λέω το μπάσκετ πρώτα. Για μένα το Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο. Το παρακολουθείς. Πού έμαθες τους κανόνες τους. Δεν είναι δύσκολο. Καταρχήν είναι παρόμοιο τακτικά με το μπάσκετ. Όχι, πρέπει να κάνεις 10 yards για το first down. Είναι τακτικά το πώς κινούνται στο γήπεδο, σαν προπονητής μιλάω. Ναι. Το πώς κινούνται στο γήπεδο, το πώς την τσιμάδα. Ασκρίες που γίνονται. Είναι, τα... Τακτικά είναι πολύ similar με το μπάσκετ. Καλαθόσφαιρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ ξέρω γιατί μου άρεσε τόσο πολύ. Διότι λέω, κοιτάξτε τώρα, μια ομάδα ας πούμε του μπάσκετ της εποχής μας είχε 10 plays, ας πούμε. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχουν 30 οι καλές ομάδες. Στο American Football έχω 200. Playbook. Έχω playbook τόσο. Εντάξει. Και κάθε τη γιαμή ο quarterback και λέει: παίζουμε XYZ, blue left. Και πρέπει και οι 11 να ξέρουν, διότι αν ένα ξεχάσει, έρχεται έναν τράκτορ απέναντι και σε ισοπεδώνει. Δηλαδή. Πολλά συστήματα. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Δεν σου βάζουν καλά, δηλαδή, σε σκοτώνουν. Και πλάσιο ότι είναι για μένα υπεραθλητές. Είναι οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου. Ναι, αλλά το που σταματά κάθε λίγο και λιγάκι σας ενοχλεί λόγω της καλύτερης. Καθόλου, άμα το συνηθίσεις. Εντάξει. Εντάξει, εγώ τα μάτς δεν τα βλέπω live. Δηλαδή τελειώνω. Εντάξει, της Κυριακής η ώρα 7.30-8. Εντάξει, βάλε το η ώρα 11 που τελειώνει. Βάλεις play from the beginning και τις διαφημίσεις περνάς τις no scores, να μην βλέπεις score. Εντάξει, και τις διαφημίσεις περνάς τις fast forward, οπότε σαν 2 λεπτά περνάς σε 20 δευτερόλεπτα και τα βλέπω. Και τα άλλα τα βλέπω, είμαι έξω από ίντερνετ, έξω από media για 2 μέρες, ώσπου να δω τα μάτς Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Όλα. 3-4 που βλέπω τα καλύτερα. Όλα, εννοώ, όλα και τα 4 quarters κανονικά, χωρίς τις διαφημίσεις. Ναι, εντάξει, άμα πάει blowout, πάει fast forward. Εντάξει, μπορώ να συζητώ πολλές ώρες. Αντιλαμβάνομαι, βιάζεστε. Εγώ έχω προπόνηση 12 ώρα. Α, συγγνώμη. Έχω προπόνηση και εγώ έχω meeting. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πάρη και κύριε Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέο κλίμα που ήσουν πάντα πρόθυμος να με βοηθήσεις για το θέμα της καλαδόσορας. Να ήθελα να ξαναβρεθούμε να τα συζητήσουμε. Εύχομαι προσωπικές επιτυχίες και καλαθοσφαιρικές επιτυχίες και να τα πούμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι πολλά successful τα podcast σου. Όταν έχω τον νέο κλειδί δίπλα μου, έχουμε μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Thank you.